έναν υπόγειο αποθηκευτικό χώρο σε ίδρυμά της, χώρο που η ευλάβεια, ο σεβασμός, η αγάπη, η ολιγάρχεια των ρωμαιοκαθολικών αδελφών μας μετατρέπει για λίγες ώρες κάθε Κυριακή σε χώρο λατρείας του Θεού, της αγάπης και της ενότητας. Η τακτοποίηση του προβλήματος αυτού των αδελφών μας φαίνεται πως ιδιαίτερα ενόχλησε κάποιους πιστούς Ορθοδόξους Χριστιανούς της περιοχής μας και λέγεται ότι έχουν ξεκινήσει δυναμική αντίδραση προκειμένου να ανατρέψουν τις αποφάσεις και να εμποδίσουν την ολοκλήρωση αυτής της τακτοποίησεως. Και διερωτάται, κλείνοντας ο πατήρ Δαμιάνος, κατά τα άλλα, εξακολουθούμε ως χριστιανοί και μάλιστα Ορθόδοξοι να υπηρετούμε το λόγο της αλήθειας, της ενότητας, της αγάπης. Ας προβληματιστούμε και πριν από κάθε θέση, στάση, κίνηση, ενέργεια, ας ζητήσουμε την φώτιση του Θεού. Ξένος ημίν και συνηγάγεται με. Άθελα του βέβαια μας δίνει την είδηση εδώ ο πατήρ Δαμιανός ότι το θέμα της παραχωρήσεως του ναού τίθεται εκ των υστέρων, αφού ήδη η Μητρόπολη στα κρυφά έχει εξυπηρετήσει τους παπικούς. Ήδη είχε δοθεί το υπόγειο στον Άγιο Χαράλαμπο από το γεροκομείο και έπειτα έδεσε το θέμα, γιατί όπως μάθαμε εκδιώχθησαν από εκεί οι παπικοί μετά τις 4 φορές που έκαναν την ψευτολειτουργία τους υπό την πίεση των οικοτρόφων, οι οποίοι αντέδρασαν. Κύριε Γιώργο Καντά, βοηθήστε με. Έχετε ξεπεράσει κάθε όριο. Χρόνο τουλάχιστον. Θα έχουμε και λίγο ακόμα, δυστυχώς. Βοηθήστε, σας παρακαλώ πολύ. Αν θέλουν οι αδερφοί να πληροφορηθούν, δεν ξέρω. Είναι σημαντικό γιατί εκφράζεται η άποψη εδώ ότι είναι μια περιστασιακή ενέργεια του Μητροπολίτου και ο άνθρωπος είναι φιλιρινικός, είναι οτιδήποτε. Πρέπει να αποδειχθεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να σε παρακαλέσω να με αφήσει να ολοκληρώσω. Ναι, αυτό γίνεται όμως με κάθε ομιλητή και τελικά νομίζω ότι. Κοιτάξτε, να υπάρξει μια διαφορά. Δεν υπάρχει ρόλος για μένα και ειλικρινά πιστέψτε με. Ειλικρινά σε λίγο θα πρέπει να αποχωρήσω. Δεν θα υπάρχει λόγος να κάθομαι εδώ. Φωτογραφία στο τέλος. Ειλικρινά πιστέψτε με, πρέπει να βοηθήσετε όλοι. Μα όλοι και μετά τον κύριο Γιωργαντά, οι επόμενοι ομιλητές να βοηθήσετε όλοι. Σας παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, βοηθήστε με. Θα υπερβώ αρκετά δημοσιεύματα λοιπόν και θα καταλήξω λίγο με κάτι από τα τελευταία. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ και ειλικρινά θέλω τη συμπαράστασή σας και τη βοήθειά σας με ειλικρίνεια. Πάμε. Να μην τρώω και εγώ το χρόνο. Εντάξει, κατανοώ λοιπόν το πρόβλημα και θα φτάσουμε στο τέλος. Από τα τελευταία δημοσιεύματα, δημοσιογράφος της εφημερίδας Πρώτη, Δευτέρα 13 Μαρτίου 2006, αφού κάνει τηλεφωνική συνέντευξη στον παπικό ιερέα της Πάτρας που ήταν παρόν στην Ιερατική Σύναξη, ο ίδιος καταμαρτυρεί λοιπόν ότι κατόπιν αιτήματός τους είχε παραχωρηθεί αυτή η αίθουσα λοιπόν στο υπόγειο χώρο του γεροκομείου της Μητροπόλεως. Εν πάση περιπτώσει, για να μην διαβάσουμε άλλα δημοσιεύματα, αναμίχθηκε και ο Δήμος Αιγίου, από τον οποίο η Μητρόπολη ζήτησε ενδιαφερομένη αυτή για τους παπικούς έναν χώρο και κατόπιν ζήτησε και από την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κάποιο σχολείο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αποδεικνύεται μέσα από τα δημοσίευματα, τα οποία εξάλλου υπάρχουν, αν θέλετε κάποιο να σας τα δώσουμε, ότι διακαώς ενδιαφερόταν η Μητρόπολη για να βρει κάποιον χώρο για τους παπικούς. Έτσι. Δεν ήταν κάτι απλό και ήδη το είχε πράξει. Υπήρξαν αντιδράσεις μάλιστα από τον τέος αντινομάρχη τον κύριο Νικόλα Οτσάνη με ελεγκτική επιστολή κλπ. Και ο Παναγιώτης Οσημάτης βέβαια με πολλά ενδιάμεσα δελτία τύπου, ο θεολόγος. Και στα οποία στο τέλος, επειδή η Μητρόπολη έβγαλε ένα δελτίο τύπου με 5 σειρές, το οποίο προσπάθησε να μαζέψει τα αμάζευτα, στο οποίο ουσιαστικά αποκαλύφθηκε ότι η αίθουσα δεν δόθηκε τελικώς, όχι για κανένα λόγο, αλλά επειδή δεν βρέθηκε αίθουσα, και όχι επειδή ζήτησε συγγνώμη η Μητρόπολη ότι ανακαλεί ή ότι αναγνωρίζει το πρόβλημα της αιρέσεως των παπικών κλπ. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, κανένας πλέον δεν πίστευε μετά από όλα αυτά την Μητρόπολη και τις θέσεις της. Και το τελευταίο δημοσίευμα ήταν εκεί που έκλεισε ουσιαστικώς ο κύκλος απάντησης του Παναγιώτη, του Σημάτη Θεολόγου πάλι, στα παραπλανητικά κείμενα της Μητροπόλεως. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο για 2-3 λεπτά ακόμα και να φύγω από τα δελτία τύπου για να πούμε ουσιαστικώς. Κύριε Γεροκατά, σας παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ ουσιαστικό. Είναι πολύ ουσιαστικό. Μαζέψτε το χρόνο. Είναι πολύ ουσιαστικό. Επειδή προβάλλεται στον τοπικό τύπο πάλι, άσχετα από το θέμα του ναού, η συμμετοχή ως συνέδρου του Μητροπολίτου στο Πόρτο Αλέγκρε στη Βραζιλία στις αρχές Φεβρουαρίου μαζί με τον Αναστάσιο του Γιαννουλάτο
Και ξέρετε από τα δημοσιεύματα ότι παρόν και ο σύνεδρος, ο τοπικός Μητροπολίτης κλπ. Ο απλός λαός βέβαια δεν κατανοεί τι σημαίνει αυτό. Θα πρέπει λοιπόν πολύ επιγραμματικά να πούμε λίγα από τα έσχη που συνέβησαν στο Πόρτο Αλέγκρε. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, θα το αφήσουμε, αλλά θα κάνουμε κάτι άλλο αντί αυτού. Επειδή παραπονέθηκε ο Μητροπολίτης ότι δεν ήταν παρόν στην απόψινή εκδήλωση και ότι δεν κλήθηκε κλπ. Εμείς θα δώσουμε την ευκαιρία στο Μητροπολίτη και παρακαλώ να ετοιμαστεί η επόμενη προβολή για να αναπτύξει τις θέσεις του και εκεί να διαφανεί κατά πόσο οι θέσεις του είναι ορθόδοξες ή κακόδοξες. Και είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να πω εδώ ένα περιστατικό που συνέβη στο Αίγιο και να αναφερθώ στην ουσία του και όχι στα πρόσωπα. Σε μια εκπομπή εδώ με είχατε ρωτήσει αν ο Πάπας είναι αιρετικός και σας απήντησα δεν είναι αιρετικός, είναι σχισματικός. Κάποιος λοιπόν λαϊκός, εκκλησιαστικός όμως άνθρωπος που υπηρετεί στην εκκλησία μία μέρα μου έκανε δρυμητάτη επίθεση, ήμουνα στο ναό του και λειτουργήσα και στο ιερό μου είπε «Σεβασμιότατε, είστε αιρετικός και κηρύσσετε αίρεση». Και του είπα με όσο καλό τρόπο μπορούσα, αδελφέ μου, ξέρεις τι είναι αυτό που μου λες. Είναι πολύ μεγάλη κατηγορία, πολύ βαριά κουβέντα και σε παρακαλώ μην πάρεις πίσω. Όχι, λέει, είστε αιρετικός και κηρύσσετε αίρεση. Γιατί, λέω, διότι είπατε ότι ο Πάπας δεν είναι αιρετικός, είναι σχισματικός. Προσπάθησα να του εξηγήσω ποια είναι η διαφορά μέσα στην αίρεση και στο σχίσμα. Εκείνος είχε τις απόψεις του, επέμενε, μου επαναλάμβανε αυτή τη βαριά κατηγορία την οποία δεν την αποδέχομαι, οπότε για πρώτη φορά μετά από 20 τόσα χρόνια που είμαι κοντά σας, ύψωσα φωνή μέχρι του ουρανού, οριόμην κυριολεκτικά μέσα στο ιερό, έκανα αυτό που λέει ο Κύριος, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, διότι με προσέβαλε αυτή η κατηγορία και ήθελα να την αποσύσω από πάνω μου. Είναι πολύ βαρύ να μου πείτε ότι εγώ κηρύσω αίρεση. Τότε δεν έχω θέση ούτε εδώ που κάθομαι για να συζητάμε, ούτε στη Μητρόπολη. Θα πρέπει να κρεμάσω μία πέτρα, όπως λέγει Μιλόπετρα ο κύριος, να πάω να πνιγώ. Και δεν έχω την αίσθηση ότι είμαι αιρετικός. Όμως, ανεξάρτητα από το πώς σας το έθεσε και δεν μπορώ να γνωρίζω, υπάρχει σήμερα ένα πλήθος θεολόγων και μάλιστα ακαδημαϊκών, οι οποίοι πλέον και σε όλα τα εκκλησιαστικά και σκεφτικά έντυπα ο παπισμός είναι αίρεσης. Και μάλιστα κάποιοι λόγω του παπακεντρικού οικουμενισμού και της κίνησης που έχει γίνει διεθνώς ορίζουν την Ρωμαϊκή Εκκλησία ως πανέρεση, τον παπισμό βασικά. Έτσι. Και λέω το εξής, ότι εφόσον έχουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις και τοποθετήσεις σε θεολογική προσέγγιση ενός άλλου δόγματος, ή δεν είναι εύλογο ο κάθε πιστός όταν ακούει έγκριτους ακαδημαϊκούς, αλλά και από την άλλη τον οικειοϊεράρχη, να υπάρχει αυτή η διάσταση απόψεων. Ναι. Χωρίς βέβαια να νομοποιείται έτσι, σαν συνοδικό δικαστήριο και να αποφασίζει και το τι είναι ο οικειοϊεράρχης, διότι τέτοιο δικαίωμα δεν έχει. Καταρχάς, για να κριθεί κάποιος σαν αιρετικός ή δεν είναι, έτσι, γνωρίζουμε την διαδικασία της κρίσεως περί αιρέσεως, είτε προσώπου φυσικού ή ακόμα και κληρικού. Λοιπόν, ως προς την ουσία του θέματος τώρα. Αυτά τα θέματα είναι τα λεγόμενα θεολογούμενα, έτσι. Και θεολογικό ζήτημα, μεγάλο. Είναι μια κρίση πάνω σε ορισμένα πράγματα που συμβαίνουν στο χώρο μας. Και εγώ δεν συμφωνώ με πολλά που γίνονται στον καθολικισμό. Ναι, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ και με πολλά που γίνονται από μέρους δικών μας ανθρώπων, οι οποίοι μετέχουν σε διάφορες συναντήσεις, συνεδρίες. Εγώ πηγαίνοντας τώρα ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος σε μειχτές συναντήσεις που είναι καθολικοί, προτεστάντες, ακολουθούν, αρχίζουμε μία προσευχή. Εγώ δεν πηγαίνω, δεν πηγαίνω στην πρωινή προσευχή. Και το έχω δηλώσει από την ώρα που ξέρετε, σας αγαπώ αυτό, αλλά κοινωνία προσευχής δεν έχουμε, δεν πηγαίνω. Άλλοι όμως ορθόδοξοι πηγαίνουν. Τι να κάνουμε, έχουν πάρει αυτή την εντολή, αν θέλετε, από την Εκκλησία τους. Δεν μπορώ να τους πω αιρετικούς. Δεν μπορώ να τους πω αιρετικούς. Επομένως, είναι από τα θέματα τα οποία κουβεντιάζονται, αλλά οπωσδήποτε ο καθένας μπορεί να κρατήσει την άποψή του ως ότου αυτά έρθουν σε ένα σημείο οριακής κρίσης που θα αποφασιστούν από θεσμικά όργανα. Μπορεί εσύ να λες έτσι, εγώ να λέω αλλιώς, κάποια στιγμή η Εκκλησία θα αποφασίσει. Δεν υπάρχει λοιπόν απόφαση που να λέει η Οικουμενική Συνόδου που να λέει ο Πάπας είναι αιρετικός.
Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει απόφαση με ομιλή για την πανέρεση του οικουμενισμού. Αλλά επικαλούνται κάποιοι εμείς, βεβαίως έχετε δίκιο σε αυτό από εκκλησιαστικής απόψης και ιστορίας. Επομένως, είναι σωστό. Είναι... Αλλά τι γίνεται. Έχουμε στην παράδοση της Εκκλησίας Αγίους Πατέρες, οι οποίοι έχουν αποφανθεί για τον παπισμό και μάλιστα μεγάλοι Άγιοι. Βαγγέλη. Και κοίταξε. Ο άλλος σου λέει αφισβητούμε και τους Αγίους. Όταν ένας καθολικός έρθει και μας πει ότι θέλω να γίνω Ορθόδοξος, τι κάνουμε. Του κάνουμε κατήχηση και μετά τον κάνουμε δεκτό εις κοινωνίαν εκκλησιαστική με δύο πράγματα. Πρώτον, υπογράφει ένα λίβελο που λέει αποκηρύσει τις κακοδοξίες του καθολικισμού και δεύτερον, τον κάνουμε δεχτό με χρήσμα, τον χρείομαι. Είναι αυτό με το λαδάκι, το Άγιο Μύρο που έχουμε μετά τη βάπτιση. Δεν του κάνουμε βάπτισμα. Αυτή είναι η πράξη της Εκκλησίας. Αυτό το κάνουν τα 99,9% των κληρικών ανά την Ορθοδοξία. Υπάρχουν... Αμέσως λέτε, πιστεύω. Υπάρχει η πράξη. Ναι, σημαίνει λοιπόν ότι έχουν αποδεχθεί ότι έχουν αποστολική διαδοχή. Και βάπτισμα. Και απλώς. Υπάρχει το σχίσμα, λέτε. Υπάρχουν λοιπόν μερικοί. Όχι, πρώτα υπάρχουν μερικοί όμως που λένε. Πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Λένε ότι όχι, ο καθολικός πρέπει να αναβαπτίζεται. Δεν αναγνωρίζουμε τα μυστήρια, δεν αναγνωρίζουμε το βάπτισμα. Αλλά αυτή είναι προσωπική θέση και αν θέλετε και επιστημονική άποψη. Δεν είναι εκκλησιαστική άποψη. Δεν έχουμε μία. Επισήμω εκκλησία, δηλαδή. Των θεσμικών οργάνων. Μία οικουμενική συνόδου ή μια τοπική συνόδου που να λέει ότι αυτό, επειδή αυτή είναι αιρετική, του βαπτίζουμε. Και ποια είναι η διαφορά, να το ξέρει και ο κόσμο, ανάμεσα στην αίρεση και στο σχίσμα. Ερετικός, το έλεγα σε εκείνο τον συνομιλητή μου, δεν το καταλάβαινε. Ερετικός είναι αυτός ο οποίος αρνείται το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Αρνείται την τριαδικότητα του Θεού. Έχουμε Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, Τριάς, Ομοούσιος και Αχώριστος. Αυτή δεν είναι η ομολογία μας. Ένας ο οποίος ομολογεί τον τριαδικό Θεό είναι χριστιανός και μπορεί να είναι ορθόδοξος, μπορεί να είναι καθολικός, μπορεί να είναι διαμαρτυρόμενος. Ομολογεί την τριαδικότητα του Θεού. Ένας ο οποίος αρνείται την τριαδικότητα του Θεού είναι αιρετικός. Και αιρετικός είναι ο χιλιαστής, ο οποίος λέει ο Χριστός δεν είναι Υιός του Θεού. Είναι άνθρωπος που έγινε Θεός. Η Παναγία δεν εγέννησε Θεών και άνθρωπον, τον θεάνθρωπον Ιησούν, εγέννησε άνθρωπον θεοποιηθέντα. Γι' αυτό και δεν τιμάμε την Θεοτόκον ως Θεοτόκον. Είναι μια καλή γυναίκα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Ο Χριστός ένας καλός άνθρωπος. Και ο χιλιαστής δεν κάνει το σημείο του Σταυρού. Άμα του πεις κάνε προσκυνώ Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα Ομούσιον και Αχώριστον, τρέπεται η σφυγή. Αυτό είναι αίρεσης. Το άλλο είναι σχίσμα, δηλαδή έχουμε, διαφωνήσαμε σε δογματικά θέματα και σχίστηκε το πράγμα. Πήρε ένα χαρτί και κόπηκε. Και είναι δύο κομμάτια. Είναι τρία κομμάτια. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Εάν κάποιος εκφράζει, πρεσβεύει το τριαδικό δόγμα, ναι, αλλά ταυτόχρονα έχει ασπαστεί και άλλες δοξασίες και δασκαλίες που είναι καταδικασμένες από τα οικουμενικά συνόδους. Είναι πλανημένος. Είναι σε πλάνη. Είναι σε πλάνη. Εφόσον έχει κριθεί γενικά όλο το φάσμα των αρέσεων, εφόσον δεν μπορούμε να πούμε ότι αν έχει οθετήσει τέτοιου είδους επιθέσεις ότι και αυτός συμπεριλαμβάνεται στους μελλοντικούς αιρετικούς. Αίρεσης είναι. Ως συγκεκριμένος. Αίρεσης είναι η άρνηση του τριαδικού δόγματος. Το άλλο είναι χριστιανός εν πλάνη. Οι καθολικοί με αυτό το ότι πιστεύουν ότι η Παναγία μας έγινε με την άσπυλο σύλληψη, δηλαδή η Αγία Άννα με την άσπυλο σύλληψη κυοφόρησε και γι' αυτό είναι και την τιμούν πάνω από ό,τι ναι, της πρέπει, δηλαδή ναι, την κατατάσσουν βασικά στις τιμές έτσι, του Θεού. Αυτό δεν είναι κάπως μια μέση κατάσταση από την ισχυρία του τριαδικού Θεού. Δεν είναι αίρεσης, διότι υπέρτιμα ένα πρόσωπο της Εκκλησίας. Δεν αίρεσης είναι στο αρνητικό, είναι όταν υπότιμας, όταν αχριστεύεις ένα πρόσωπο από το κάλωστο πνευματικό το οποίο έχει. Η αίρεσης είναι σε κακή έννοια. Στην Καθολική Εκκλησία έχουν τη Μαριολατρία. Έτσι, λατρεύουν την Παναγία. Και εμείς δεν την πούμε την Παναγία, δεν την πούμε. Υπερβαλλόντως δεν την πούμε. Προσέξτε όμως τώρα. Όταν ένας ψάλτης στην Εκκλησία λέγει «Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, πολύ συνεχόμενος πειρασμής», στην παράκληση, αυτό είναι πλάνη.
Δεν σώζει η Παναγία. Σωτήρι είναι ένας. Ο Χριστός. Η Παναγία πρεσβεύει για τη σωτηρία μας. Επομένως, ποιο είναι το σωστό? Υπεράγια Θεότο και πρέσβευε υπέρ ημών, πολύ συνεχόμενος πειρασμής. Όμως και εσύ μπορείς στην παράκληση να πεις υπεράγια Θεότο και σώσον ημάς, και εγώ μπορώ να το πω και ο καθένας. Δεν το λέγω με διάθεση βλάσφημη, ούτε με διάθεση ισότητος του Χριστού και της Παναγίας. Ο Χριστός είναι ο Θεός, ο Σωτήρας, ο Σταυρωθής και, και Αναστάς, λυτρωτής του κόσμου. Η Παναγία ήταν η γέφυρα που έφερε τον Χριστό στον κόσμο. Εάν λοιπόν η Καθολική Εκκλησία τιμά υπερβαλλόντως την Παναγία και έχει την λεγόμενη Μαριολατρία, την λατρεία της Μαρίας, και εμείς την έχουμε την Μαριολατρία. Μόνο ότι εκείνοι λένε ότι τούτο ή το άλλο, και εμείς λέμε για τη μετάσταση της Θεοτόκου. Μετέστης προς την ζωή και δεν ευρέθη το σώμα της. Είναι παράδοση εκκλησίας, δεν είναι δόγμα αυτό. Δεν έχουν κλείσει αυτά, ούτε ανοιχτά είναι. Αλλά δεν είναι από αυτά που η εκκλησία απασχολήθηκε. Διότι είτε. Δεν είναι σωτηριολογικά. Δεν είναι σωτηριολογικά. Είναι θέματα τα οποία συμπληρώνουν το περιεχόμενο. Όπως και το μαθή της αγάπης, αυτή η πεποίθηση. Έτσι. Λοιπόν, συμπληρώνουν. Αλλά δεν είναι αυτό η βάση μας. Εάν λοιπόν είμαστε στα βασικά, εκεί είναι η αίρεση. Ο καθολικισμός δεν είναι αίρεση με αυτή την έννοια, είναι σχίσμα. Και γι' αυτό έχουν μυστήρια. Γι' αυτό μεταλαμβάνουν των μυστηρίων, των αχράντων μυστηρίων. Γίνονται θαύματα στην εκκλησία τους. Πάτε στην Παναγία της Λούρδης να δείτε πόσες πατερίτσες είναι κρεμασμένες εκεί από παραλίτους οι οποίοι πηγαίνουν. Δεν μπορείς να τα σβήσεις μια μόνο κορδιλιά. Ωστόσο, σέβομαι αυτούς οι οποίοι έχουν αυτή την αντίληψη. Και δεν τους περτάω στο καλάθι των αχρήστων. Αλλά και αυτοί. Πάντως, θα σας πω κάτι που είναι προσωπική μαρτυρία και είναι σημαντικό να λεφθεί από εδώ. Ναι. Όταν με είχε καλέσει ο Κρήτης, άλλο το μπορώ να το επαληθεύσετε. Για να κάνω μια ομιλία, ας πούμε, στη Μητρόπολη για τη μαγεία και για κάποια άλλα θέματα, τη νέα εποχή, το New Age. Εκεί δημοσίως, σε 1500 άτομα, εξομολογήθηκε το εξής. Είχε επισκεφτεί κάποια εποχή τη Γαλλία και συνδέεται με φιλία με έναν παπικό καρδινάλιο. Και η παπική, ξέρετε, είναι πολύ λεπτή και θα έλεγα πολύ διακριτική στα θέματα δαιμονισμού. Εσείς άλλωστε έχετε επαφή και τα ξέρετε πολύ καλά. Και με πολύ έτσι διάκριση και προσοχή, ο καρδινάλιος είχε βάλει κάποιον έτσι κληρικό του για να βοηθήσει αυτή την πάσχουσα γυναίκα. Και παρότι, ας πούμε, δεν μπορούσε και το έτσι εκμυστηρεύτηκε ο ίδιος ο καρδινάλιος, παρευρέθη σε μια εξορκιστική έτσι διαδικασία, ευχή που έλεγε ο παπικός, και η δαιμονιζωμένη έλεγε κάποια λόγια, βέβαια με υπηρεσίες στα γαλλικά, και λέει: «Μη με βάλεις μόνο σε αυτόν», και εννοούσε τον Κρήτης, «διότι μόνο αυτός είναι ο πραγματικός Απόστολος του Χριστού. Και μόνο αυτός μπορεί να με κάψει, μακριά αυτόν». Και έκανε ομολογία. Μετά από την έτσι, αποκάλυψη της δαιμονιζομένης, του δαιμονίου ας πούμε, ή του δαιμονίου, ο Κρήτης έκανε εξορκιστική ευχή. Δηλαδή διάβασε την ευχή. Έτσι, γιατί και εκεί υπάρχει μια υπερβολή. Εδώ ναι. Θέλουμε τα άγαντα μυστήρια και δεν μπορεί να διαβάσει μια ευχή. Απλώς να είναι καθαρός ο άνθρωπος για να βοηθήσει και τον Πάσχοντα. Και πραγματικά, το έλεγε δημόσια ο Κρήτης, η κοπέλα δεν ξαναπαρουσίασε το πρόβλημα αυτού του δαιμονισμού. Παραχώρησε ίσως και ο Θεός για να βοηθήσει και τον καρδινάλιο. Και το συμπέρασμα που έλεγε και δημοσίως ήταν ότι πραγματικά και από τη δαιμονιζομένη αλλά και από όλο το συμβάν, ότι τελικά η ιεροσύνη είχε μόνο ο Ορθόδοξος Κύριος. Και σας το λέω σαν μαρτυρία. Λάξε, αυτό είναι. Το σέβομαι αυτό, αλλά νομίζω είναι πάλι ένα λάθος. Μήπως ο διάβολος παίζει το παιχνίδι και μας χωρίζει συνέχεια. Όταν ο Απόστολος πηγαίνει στην εκκλησία, πηγαίνει και η δαιμονιζομένη ομολογεί ότι αυτή είναι η απεσταλμένη του Θεού. Λέει. Στην Καινή Διαθήκη επετίμησε ο Απόστολος Πέτρος και δεν δέχτηκε την ομολογία από το στόμα του διαβόλου που ήταν στο πρόσωπο της δαιμονιζομένης. Μην τα πάρουμε τις μετρητές. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά αυτό δεν θα πολιτοποιήσουμε επειδή το είπε το πονηρό πνεύμα. Αυτό είναι. Μπορεί να είναι και μια αρχιεράτης του ψεύδος είναι ο διαβόλος. Όποτε μιλάει πάντα ψέματα λέγει. Δεν μπορούμε να το πάρουμε και αυτό ως αλήθεια. Ωστόσο δεν το απορρίπτω. Και βεβαίως είμαι Ορθόδοξος,
Καμαρώνω γιατί είμαι Ορθοδόξος. Δοξάζω τον Θεό γιατί είμαι Ορθοδόξος. Υπηρετώ την Ορθοδοξία. Με γεμίζει η Ορθοδοξία. Είμαι έτοιμος να πεθάνω για την Ορθοδοξία μου. Δεν μπορώ να κάνω καμία έκπτωση στην πίστη μου. Αυτά είναι νοητά. Και αισθάνομαι ότι έχω την αποκεκαλυμμένη αλήθεια και δοξάζω τον Θεό. Ενώ οι άλλοι έχουν αλήθειες αναμειγμένες με πλάνη. Με τον Πάπα έχουμε πάρα πολλές διαφορές. Έτσι, αλλά δεν μπορώ εγώ, δεν θα πω, δεν θα σας διδάξω ποτέ ότι είναι αιρετικός ο Πάπας. Είναι σχισματικός. Τώρα, το παιδί αυτό, ο κύριος αυτός που μου έλεγε, είπε, ξέρεις, είναι ένας ωραίος κόσμος ο οποίος αυτό και να μεταπηδήσει στο παλιό ημερολόγιο. Τι να πω, δεν μπορώ να καλά είχαμε και την απαράδεκτη εκείνη την περίπτωση και ενός ανθρώπου έτσι, που και διοικητικά ακόμα δεν είχε το δικαίωμα πάντων, να χειροδικήσει κάτι πάντων, του αρχιεπισκόπου, δεν διότι έχει και κάνει την ένστασή του, άλλωστε δεν είναι και δικός του. Την παράκλησή μου ότι τον παρακαλούσα παιδάκι μου, με καταδικάζεις με αυτό που μου λες. Κοιτάξτε, το θεωρώ, το κανάλι θέλει να οικονομήσει, να μην ναι, έχουμε σοβαρή συζήτηση. Θεωρώ απαράδεκτο να κυκλοφορεί ένα περιοδικό χριστιανικό με μαύρο εξώφυλλο και να λέει Αγιώτατε Πάπα Ρώμης, καλώς ήλθατε, και λέει το βγάζουμε σε μαύρο πλαίσιο επειδή είναι η ένδειξη πένθους. Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά. Δεν είναι... Υπάρχουν υπερβολές. Ναι, είναι υπερβολικά. Αυτά τα υπερβολικά. Η συμβολική έχει και αξία λοιπόν, όταν έχει φυσιολογικά όρια. Λοιπόν, όλες αυτές οι αντιδράσεις που παρουσιάστηκαν πρώτης ελεύσεως του Πάπα ήταν πάρα πολύ χρήσιμες, διότι όπλιζαν τον Αρχιεπίσκοπο να είναι ομός, θα έλεγα, στα όσα είπε στον Πάπα. Διότι αν δεν είχε τις αντιδράσεις θα ήταν ευγενικότερος και θα ήταν τόσο απόλυτος στις τοποθετήσεις του. Άρα μέτρησε τις αντιδράσεις. Όχι μέτρησε, του έδωσαν τη δυνατότητα να είναι αυστηρός. Θα μπορούσε να πει, βλέπεις τι έχω πίσω μου. Έχω ένα κόσμο ο οποίος αντιδρά, γι' αυτό στα λέγω. Όπλησαν, ωφέλησαν. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Η διαφορά μας με την Καθολική Εκκλησία είναι η εξής. Ο Πάπας είναι ο αντιπρόσωπος του Χριστού στη γη. Αυτό επικαλείται, λέτε. Είναι. Το λέει. Μάλιστα. Ο κάθε επίσκοπος της Καθολικής Εκκλησίας είναι αντιπρόσωπος του Πάπα στην περιοχή του. Εμείς διδάσκουμε. Ο κάθε επίσκοπος είναι εις τύπων και τόπων Χριστού που λέει αυτό το κείμενο, είναι ο αντιπρόσωπος του Χριστού εις τη γη, ο κάθε επίσκοπος. Ο επίσκοπος Κυθήρων που είναι μια χούφτα και ο επίσκοπος Θεσσαλονίκης και ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής είναι εκπρόσωπος του Χριστού εις τη γη. Ό,τι είναι ο Πάπας είναι και όλοι οι άλλοι επίσκοποι. Ναι, αλλά είναι προσωποκεντρική η παπική θεωρία. Ακριβώς αυτή η διαφορά έχουμε εκεί. Εκεί είναι ένας ο εκπρόσωπος του Χριστού. Εις τύπων και τόπων Χριστού είναι ένας. Όλοι οι άλλοι είναι εκπρόσωποι εις τύπων και τόπων Πάπα. Ενώ εμείς έχουμε εκκλησία. Που σημαίνει, ναι, λογοδοτούν στον Πάπα και ο Πάπας προς τον Θεονή, η υπερέξαρση της θέσεως, το πρωτείο και όλα το αλάθτο κλπ. Εμείς λέμε ο κάθε επίσκοπος λογοδοτεί στον Θεό, είναι απέναντι στο Θεό υπεύθυνος στη συνείδησή του και στο Θεό, έχει κριτή του τον Θεό και επομένως αυτή είναι η μεγάλη, το μεγάλο προνόμιο και η μεγάλη ευθύνη. Δεν ξέρω αν αυτό εννοεί ο ερωτών. Λέει κάποιος άλλος τηλεθέτης. Θα γυρίσαμε στα παπικά. Δεν το ξέρατε αυτό. Λοιπόν, τους φίλους των παπικών και τους δεχομένους αυτούς ως εκκλησία, η Παναγία μας λέει, ονόμασε εχθρούς της και εχθρούς του Υιού της, Ιησού Χριστού. Εσείς και ο Αρχιεπίσκοπος, γιατί δεν ακούτε την Παναγία μας και πάτε με τους εχθρούς της? Δεν άκουσα την Παναγία να το πει αυτό. Και η Παναγία είναι Παναγία όλων, είναι όλου του κόσμου μητέρα. Δεν είπε τέτοια πράγματα η Παναγία. Και βέβαια, ούτε εγώ είπα τέτοια πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει λέγαμε ότι είναι η μαριολατρία στον καθολικισμό, τη λατρεύουν οι καθολικοί. Πώς η Παναγία θα αποπέμψει όλους αυτούς, όπως το λέει ο τηλεθεατής. Μήπως αναφέρεται σε κάποιο ιστορικό γεγονός? Δεν έχω υπόψη. Εγώ δεν μίλησα, δεν ξέρω κάτι. Κάποια δηλαδή πατερική ή υπόψη από την παράδοση κάποια που δεν συμβίστηκε. Δεν το διευκρινίζει, εντάξει. Κοιτάξτε, η Παναγία εμφανίζεται στο Άγιον Όρος και ψάλλει το άξιον εστί στην εικόνα εκεί και έχει και το γράφει σε μια πλάκα, σε ένα κεραμίδι έτσι με το χέρι, ο άγγελος δηλαδή που
ψάρι το άξιο νεστή. Αυτό δεν σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο μόνο την εξεφράστη η Παναγία και εκείνη την προσευχή εδέχεται ή μόνο αυτή δέχεται. Η Παναγία την λατρεύουμε, την αγαπάμε, την τιμάμε, την προσκυνάμε και ανάλογα με την ταπείνωση που έχουμε και την καθαρότητα δέχεται τις προσευχές μας και τις διαμετακομίζει στον Υιόν της. Εντάξει, αλλά έχουμε και στην ιστορία της Εκκλησίας όπως με την Αγία Ευθυμία, με τους μονοφυσίτες. Κοιτάξτε, έχουμε σημάδια τα οποία έχουν τη σημασία τους, αλλά δεν είναι απόλυτο τίποτε. Μόνο ο Θεός είναι απόλυτος. Είπατε ότι η αίρεσης είναι οποιαδήποτε παρέκκληση από το τριαδικό δόγμα. Mm. Όπως το Φιλιόκφε, δεν είναι προσβολή της Αγίας Τριάδος και η μεγαλύτερη από τις πολλές αιρέσεις του Πάπα. Και η μεγαλύτερη, συγγνώμη, από τις πολλές αιρέσεις του Πάπα. Το Φιλιόκφε είναι μία από τις θεολογικές διαφορές μας. Και είναι ο τρόπος με τον οποίο εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Δεν αρνείται ούτε τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος, το Φιλιόκφε, ούτε την θεότητα του Υιού. Έτσι λέει ότι το εκ του Πατρός και του Υιού εκπορευόμενον. Εμείς λέμε το εκ του Πατρός δια του Υιού εκπορευόμενον. Αυτή είναι η διαφορά. Το εκ του Πατρός και εκ του Υιού εκπορευόμενον συνάπτει μία διαρχία. Ενώ ο Πατήρ είναι η πηγή, Υιός και Άγιο Πνεύμα είναι ισότιμοι, ισόκυροι, αλλά ο Πατήρ είναι ανθρώπινες εκφράσεις, να εκφράσουμε τη σύσταση του Θεού, τις ιδιότητες του Θεού. Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός δια του Υιού. Οι Καθολικοί λένε το εκ του Πατρός και του Υιού εκπορευόμενο, αυτό είναι το Φιλιόκφε. Δεν είναι ανέρεσης του δόγματος Αγίας Τριάδος, είναι θέμα ερμηνείας και πιο πολύ η πλαστικότης της ελληνικής γλώσσης που δεν υπάρχει. Με αυτόν τον τρόπο. Δεν καταργεί δεν είναι το πρόσωπο, μα δεν είναι του Αγίου Πνεύματος ως τριαδικό πρόσωπο. Όχι, δεν το καταργεί. Όταν λέει, είναι απόρρια ως ενέργεια, ας πούμε, του Πατρός και του Υιού. Μα δεν καταργείται. Δεν λέει ότι δεν είναι Θεός. Αλλά λέει πώς θέλετε. Λέει ο Κύριος. Ναι, το αποπροσωποιεί όμως και το παρουσιάζει. Έτσι ερμηνεύεται ως ενέργεια των δύο άλλων. Είναι τόσο λεπτές έννοιες, Βαγγέλη μου, δεν μπορούμε να τις αναλύσουμε. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν αθετείται η θεότης του Αγίου Πνεύματος στη διδασκαλία του Φιλιόκφε. Αυτό που ερευνάτε είναι πώς αποστέλλεται, πώς εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, τριάδα, ομοούσιος και αχώριστος. Ωστόσο, ο Πατήρ έστειλε τον Υιόν. Ο Υιός ήρθε στον κόσμο. Ο Υιός έγινε θεάνθρωπος. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται μετά την ανάληψη του Υιού στην Πεντηκοστή. Αυτό είναι η οικονομία του Θεού. Έτσι έκανε το έργο της σωτηρίας. Αλλά αν τον στέλνει το Άγιο Πνεύμα ο Πατήρ και ο Υιός, εγώ δεν ήμουν σύμβουλος εκεί για να δω τι έγινε. Ναι, όπου είναι ο Πατήρ είναι και ο Υιός. Και όπου είναι και ο Υιός είναι και το Άγιο Πνεύμα. Ωραία, ναι. Μα όπου είναι ο ένας είναι τα τρία. Βεβαίως είναι. Βεβαίως είναι. Αλλά με ποιο τρόπο, δεν μπορούμε να τον ερμηνεύσουμε. Οι θεολόγοι λοιπόν που προσπάθησαν να ερμηνεύσουν έκαναν μια άλλη διατύπωση. Αλλά είναι φραστική διατύπωση. Δεν ανηρέθη η θεότης του Αγίου Πνεύματος ούτε του Υιού. Αυτό επομένως είναι θέμα διατυπώσεως. Άρα είναι θέμα συζητήσεων θεολογικών, αλλά δεν είναι αίρεση σε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και βεβαίως είμαι Ορθόδοξος, καμαρώνω γιατί είμαι Ορθόδοξος, δοξάζω τον Θεό γιατί είμαι Ορθόδοξος, υπηρετώ την Ορθοδοξία, με γεμίζει η Ορθοδοξία, είμαι έτοιμος να πεθάνω για την Ορθοδοξία μου, δεν μπορώ να κάνω καμία έκπτωση στην πίστη μου, αυτά είναι νοητά. Και αισθάνομαι ότι έχω την αποκεκαλυμμένη αλήθεια και δοξάζω τον Θεό, ενώ οι άλλοι έχουν αλήθειες αναμειγμένες με πλάνη. Είναι πολύ βαρύ να μου πείτε ότι εγώ κηρύσω αίρεση. Τότε δεν έχω θέση ούτε εδώ που κάθομαι για να συζητάμε, ούτε στη Μητρόπολη να πρέπει να κρεμάσω μία πέτρα, όπως λέγει Μιλόπετρα ο Κύριος, να πάω να πνιγώ. Και δεν έχω την αίσθηση ότι είμαι αιρετικός. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να ξαναπαρακαλέσω τους συγκητάς να έρθουν μαζί μας εδώ στα έδρανα, αφού πρώτα, ελάτε εσείς, ούτως ή άλλως να κερδίζουμε χρόνο, έτσι. Αφού πρώτα πω για μια τελευταία ελπίζω φορά ότι ζητώντας την κατανόηση όλων
θα πρέπει να γίνει έμπρακτα αυτό, ότι ουσιαστικά αν αυτά τα 10 λεπτά τα οποία έχουν εισηγηθεί γίνουν 7 λεπτά, μόνο τότε πραγματικά θα καταλάβουμε ότι έχουμε την ισχυρή πίεση του χρόνου. Τίποτα άλλο, σας ευχαριστώ πολύ. Δίνω το χρόνο στους εισηγητές. Από τη Μονή Σφιγμένου, ο πατέρας Γρηγόριος. Σας έρθει το βήμα. Κατά λαϊκή απέτηση. Ερχόμενος από το Άγιον Όρος, από το περιβόλι της Παναγίας μας, εν πρώτης θέλω να σας μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του Σεπτού Καθηγουμένου της Μονής μας, Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου, και της λυπής πολυπληθούς αδελφότητός μας, καθώς και τις ευχές όλων των πατέρων για την κατεβόδωση κάθε προσπαθίας του τοπικού συλλόγου. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ και μπορώ να πω ότι πρέπει να ζητήσω και συγγνώμη από τους υπόλοιπους εισηγητές, διότι έρχομαι από μακριά, ο χρόνος με πιέζει και πρέπει να φύγω το γρηγορότερο. Θα κάνω απλές επισημάνσεις και θα ήθελα να μου δώσετε λίγη προσοχή. Το Άγιον Όρος, αγαπητοί μου χριστιανοί, ανέκαθεν, το περιβόλι της Παναγίας μας, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στα θέματα Ορθοδοξίας. Και τούτο διότι όποτε η Εκκλησία του Χριστού μας κλειδωνιζόταν από τις διάφορες αιρέσεις, όλοι οι απανταχού της γης χριστιανοί Ορθόδοξοι απέβλεπαν στο περιβόλι της Παναγίας μας, απέβλεπαν στους αγιορείτες πατέρες, απέβλεπαν σε αυτούς τους ασκητές οι οποίοι αφιέρωσαν τους ιδρώτες και τα αίματά τους προς δόξαν Θεού για να δουν ποια είναι η γνώμη και αυτών. Αποτέλεσε λοιπόν για πολλούς αιώνες το Άγιον Όρος προμαχών Ορθοδοξίας. Βλέπουμε όμως δυστυχώς ότι σήμερα κοντεύει να αποτελέσει προμαχών κακοδοξίας και αιρέσεως. Η Μονή μας, γνωστή στο Πανελλήνιο αλλά και στο εξωτερικό για τους αγώνες της υπέρ της Ορθοδοξίας, μπορεί να καυχάται, αν και αυτό είναι επικίνδυνος όρος κατά την χριστιανική αντίληψη, όμως ναι, όταν πρόκειται για θέματα Ορθοδοξίας μπορούμε να καυχηθούμε. Καυχόμαστε λοιπόν, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ότι μέσα σε αυτόν τον εσμό των κακοδοξιών η Μονή μας, ο Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος, ο Σεπτός Ηγούμενος και οι πλέον των 100 μοναχών αδελφότητά μας, ορθοδοξούν και προσπαθούν με κάθε μέσο να κρατήσουν αλόβητα τα δόγματα της Ορθοδοξίας μας. Γι' αυτό και η απάντηση και ο αγώνας και οι πιέσεις είναι βαρύτατες. Έχει αρχίσει ένας ανελέητος διωγμός, μπορώ να πω, εναντίον της Μονής μας. Από τότε μάλιστα που ανέλαβε τον οικουμενικό θρόνο ο κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος, τολμώ να πω, ότι έχει ξεπεράσει σε σφοδρότητα και μένος κάθε προκάτοχό του. Έχει λοιπόν κηρύξει απεινή πόλεμο εναντίον των μοναχών της Μονής Εσφιγμένου, εναντίον μας, και ο οποίος κατόπιν συντονισμένων προσπαθειών με την Ιερά Κοινότητα, με τον πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους και με άλλα σώματα και με άλλους θεσμούς έχουν αποκλείσει την τροφοδοσία αυτή τη στιγμή από το μοναστήρι μας, έχουν εμποδίσει τον ανεφοδιασμό σε υλικά πρώτης ανάγκης όπως φάρμακα, καύσιμα, τρόφιμα, όπως είπα και προηγουμένως. Τα τηλέφωνα της Μονής έχουν κοπεί, δεν υπάρχει σύνδεση με τον έξω κόσμο. Η αλληλογραφία της Μονής μας παρανόμως παρακρατείται. Αυτή τη στιγμή σας διαβεβαιώ ότι οποιοδήποτε θέλει να στείλει τον οβολό του στην αγωνιζομένη Μονή μας και γράψει την ταχυδρομική επιταγή «Ιερά Μονή Εσφιγμένου», αυτός ο οβολός θα κατακρατηθεί από τους παρανόμους ψευδοεσφιγμενίτες, τους κατσουλιέριδες, η οποία αδελφότητα έχει τις ευλογίες του Πατριάρχου και της Κοινότητος να παίζει ένα δυνατό άλοθη εναντίον μας
και να μας πολεμά για να μας εκδιώξει από την νόμιμη κυριότητα της Μονής. Αυτή τη στιγμή, αγαπητοί μου χριστιανοί, μέσα στο Άγιον Όρος, μπορεί ελευθέρως κάθε βουδιστής, κάθε Πακιστανός, κάθε μουσουλμάνος, κάθε Αλβανός να μπει και να βγει όποτε θελήσει, να πάει να διανυκτερεύσει σε οποιοδήποτε μοναστήρι θελήσει, να κάτσει όπως και όπου θελήσει και όσο θελήσει, εκτός από τους εσφιγμενίτες. Οι εσφιγμενίτες δεν είναι άνθρωποι, οι εσφιγμενίτες δεν έχουν δικαιώματα, οι εσφιγμενίτες δεν είναι Έλληνες πολίτες, αντιμετωπίζονται κάτι παραπάνω και εγώ δεν μπορώ να πω από τι. Και όλα αυτά γιατί, το μεγάλο ερώτημα. Σε τι έσφαλαν οι εσφιγμενίτες, αγαπητοί μου χριστιανοί, πού είναι το πτέσιμό τους τέλος πάντων, ποια είναι η παρανομία τους, για να τη διορθώσουμε. Καμία παρανομία. Το μεγάλο τους έγκλημα ποιο είναι, επειδή θέλουν να είναι ορθόδοξοι, επειδή δεν θέλουν να ρίξουν νερό στο κρασί τους, όπως μας παρακινούν κάθε τρεις και λίγο οι λοιποί ηγούμενοι των Αγιορείτικων Μονών, και μας λένε, ελάτε τώρα, μεταξύ μας, ρίξτε λίγο νερό στο κρασί σας. Όχι. Καθώς λέει και ο ηγούμενος ο Μεθόδιος, λέει, πατέρες, εάν θέλαμε να ρίξουμε νερό στο κρασί μας, θα πίναμε ατόφιο νερό. Όχι λοιπόν. Δεν εγκαταλείψαμε, αγαπητοί μου χριστιανοί, ούτε καριέρες, ούτε γονείς, ούτε πατρίδες, ούτε συγγενείς, ούτε καριέρες για να υποταχθούμε στον κύριο Βαρθολομαίο και τους λοιπούς αιρετικούς αρχιερείς του Οικουμενικού Θρόνου. Όχι. Εγκαταλείψαμε τα πάντα για να υπηρετήσουμε την Ορθοδοξία μας, για να υπηρετήσουμε τους πατέρες της Εκκλησίας μας, να συνεχίσουμε την εκκλησιαστική μας παράδοση και δηλούμε ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι είμαστε έτοιμοι να χύσουμε και το αίμα μας για αυτήν. Δεν πρόκειται λοιπόν... Δεν πρόκειται λοιπόν, κύριε Βαρθολομέ, όσες πιέσεις και αν μεθοδεύεσαι, να μας διώξεις από τη μετάνοιά μας. Δεν πρόκειται, κύριε Αγιορείτες, ό,τι και αν κάνετε, όσους αποκλεισμούς και αν συντονίσετε, να κάμψετε το αγωνιστικό φρόνημα της Μονής Εσφυγμένου, διότι ήταν, είναι και θα είναι το θέλημα της Παναγίας που οι εσφυγμενίτες θα έχουν το ύψιστο χρέος απέναντι στον Ελληνισμό να φυλάξουν την Ορθοδοξία μας αλόβητη, καθαρή και αδιάφθορη από κάθε αίρεση. Ευχαριστώ. Και αφού σας πω ότι ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε, θα καλέσω τον Πανοσιολογιό, τα δύο ρωμόναχο πατέρα Ευθύμιο Τρικαμινά, να έρθει για να εισηγηθεί του θέματος του. Σέβομαι καταρχάς τον συντονιστή που για το θέμα του χρόνου. Είναι περιορισμένος ο χρόνος. Εγώ με κάποιους αδελφούς για να φτάσω μέχρι εδώ κάναμε αγρυπνία σήμερα. Τελειώσαμε το πρωί, ξεκινήσαμε για να φτάσουμε εδώ. Αύριο το πρωί πάλι έχω από το πρωί στις 8.30 μέχρι το βράδυ στις 10.11 εξομολόγηση. Παρ' όλα αυτά όμως, με πολύ ευχαρίστηση ήρθα εδώ και θέλω και εγώ την αγάπη σας και την ανοχή σας, γιατί από εδώ και πέρα τα θέματα που θα πούμε δεν είναι απλώς ενημερωτικά, είναι εκκλησιολογικά, θεολογικά, δογματικά και πρέπει ο καθένας να τοποθετηθεί ανάλογα με αυτά που θα ακούσει και ανάλογα με αυτά που θα ξέρει. Θέλω λοιπόν και εγώ την κατανόησή σας, αν υπερβώ το χρόνο, παρότι βέβαια θα υπάρχουν οι αντιρρήσεις, όμως αν δείτε ότι γίνομαι κουραστικός ή αυτά που λέω τα ξέρετε ή δεν σας ενδιαφέρουν, τότε θα σας παρακαλέσω εγώ να με διακόψετε και θα σταματήσω αμέσως. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω
τον τοπικό σύλλογο Πολιτισμός και Παράδοσης για την θεάρεστο προσπάθεια της διοργανώσεως αυτής της ημερίδος. Ίσως με παρόμοιες προσπάθειες να βγούμε από τον λίθαργο όλοι οι Ορθόδοξοι και να αρχίσουμε να αντιστεκόμεθα όχι μόνο ατομικά αλλά συλλογικά στην αίρεση του οικουμενισμού. Το δύσκολο είναι ό,τι κάνουμε αγωνιζόμενοι για την Ορθοδοξία να είναι εναρμονισμένο και σύμφωνο με όλη την πατερική παράδοση και ανάλογο με τις ανάγκες των ημερών μας. Οι δε ημέρες μας είναι πολύ πονηρές και η κατάσταση των Ορθοδόξων τέτοια, ώστε από ανθρωπίνης πλευράς να μην υπάρχουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για να γίνει κάτι καλό στην Εκκλησία. Το θέμα το οποίο προσεκλήθη να αναπτύξω, ποια θα πρέπει να είναι η στάση των Ορθοδόξων έναντι του οικουμενισμού, κατά την πατερική πρακτική, είναι βέβαια πολύ επίκαιρο και άκρο σημαντικό για τη σωτηρία μας, τα δε χρονικά περιθώρια, αλλά και οι δυνατότητές μου πολύ περιορισμένα. Ίσως αν υπήρχε κάποιος άλλος ομιλητής πνευματικά ολοκληρωμένος και εμπειρικά σκεπτόμενος και οδηγούμενος, να το ανέπτυσε καλύτερα και να έδινε μια πιο καθαρή εικόνα στους ακροατάς για την στάση των Ορθοδόξων έναντι των οικουμενιστών. Γι' αυτό θα μου συγχωρέσετε τις ελλείψεις. Ό,τι δεν κρίνεται ότι είναι λάθος εξ απόψεως πατερικής και παραδόσεως, θα είμαι ευγνώμων να το ακούσω και να το διορθώσω. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο από όλους τους υγιώς σκεπτωμένους Ορθοδόξους ότι ο οικουμενισμός είναι αίρεσης. Το διαφορετικό του οικουμενισμού από τις άλλες αιρέσεις, παλαιότερες και σύγχρονες, είναι ότι είναι αίρεση εν εξελίξη. Δηλαδή, ενώ οι άλλες αιρέσεις είχαν καθορισμένες διδασκαλίες και ευθύς εξ αρχής διεχώριζον την θέση των από την Ορθόδοξη διδασκαλία και παράδοση, την οποία και κατά πρόσωπο επολέμουν, ο οικουμενισμός σταδιακά αποκαλύπτει τις δοξασίες του, τις οποίες συνήθως ενδύει με το ένδυμα της αγάπης και πρακτικά πάλι θα λέγαμε ότι ενεργεί προγραμματισμένα ώστε τα βήματα προσεγγίσεως με τις άλλες αιρέσεις να μην προκαλέσουν αντίδραση και αφύπνιση των Ορθοδόξων. Η μέθοδος με την οποία προσπαθεί να επιβληθεί είναι εκ των άνω προς τα κάτω, δηλαδή αφού επικρατεί στους επισκόπους να επιβληθεί σε όλο τον κλήρο και να μεταδοθεί και στον λαό. Αυτή η μέθοδος επικρατήσεως μιας αιρέσεως δεν είναι καινούρια, επειδή την βλέπουμε και στον αριανισμό και στην οικονομαχία και αλλού. Το καινούριο όμως και ύπουλο είναι η νομότυπη αλλοτρίωση των επισκόπων. Δηλαδή, ενώ παλαιά εδιώκοντο και εξορίζοντο οι Ορθόδοξοι επίσκοποι με τη βοήθεια της πολιτικής εξουσίας προκειμένου να καταλάβουν τους θρόνους των ιερετικοί, σήμερα επιλέγονται και θα λέγαμε μειούνται κατά τρόπο μασονικό οι κατάλληλοι άνθρωποι. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι δεν έχουν πνευματικά ενδιαφέροντα, αυτοί οι οποίοι έθεσαν ως σκοπό τον την αναρρίχηση στην εξουσία, αυτοί οι οποίοι είναι δειλοί και έτοιμοι να συμφωνήσουν με τον ιονδήποτε ισχυρό και αυτοί τέλος οι οποίοι είναι έτοιμοι να ξεπουλήσουν το θησαυρό της Ορθοδοξίας χάρη προσωπικών αξιώσεων και αδυναμιών. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ειρηνική επικράτηση της αιρέσεως βοηθουμένη από την αδιαφορία του λαού, από την άγνοια και από τη συστηματική προπαγάνδα των οικουμενιστών. Και το χειρότερο είναι ότι αυτοί οι σημερινοί αιρετικοί παρουσιάζονται ως Ορθόδοξοι, ως ειρηνοποιοί και ως άνθρωποι αγάπης και ευρείας αντιλήψεως. Θα μπορούσαμε επίσης να προσθέσουμε ότι αυτή η πορεία επικρατήσεως της αιρέσεως είναι ανθρωπίνως μη αναστρέψιμος, λόγω του τρόπου επιβολής της και της συστηματικής επιλογής των ανθρώπων οι οποίοι θα την προωθήσουν. Όλα αυτά τα οποία προαναφέρθησαν έχουν παγιδεύσει και αποσυντονίσει τους υγιώς σκεπτωμένους Ορθοδόξους και αυτούς οι οποίοι πονούν και θλίβονται δι' αυτό το ολίσθημα. Ως εκ τούτου υπάρχουν διάφορες αντιμετωπίσεις και ως προς την πρακτική αντιμετώπιση της αιρέσεως του οικουμενισμού και ως προς την θεωρητική τοποθέτηση δια το τι δέον γενέστε. Το πρόβλημα αυτό είναι πολύ σοβαρό και από το σημείο αυτό εισερχόμεθα εις τη στάση των Ορθοδόξων έναντι του οικουμενισμού, δηλαδή εις το κυρίως θέμα της εισηγήσεως. Βεβαίως, αν είχαμε παρόντας στη σημερινή αίρεση του οικουμενισμού κάποιους από τους παλαιούς Αγίους και ομολογητάς πίστεώς μας, τα πράγματα θα ήσαν εύκολα, εφόσον θα στοιχιζόμεθα εις τη γραμμή την οποία εκείνοι θα εχάρασον. Σήμερα όμως που υπάρχει έλλειψης και παντελής απουσία Αγίων, της θέσεως και περιοπής του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, Θεοδόρου του Στουδίτου, Μάρκου του Ευγενικού κλπ, καλούμεθα εμείς να διεισδύσουμε στο πνεύμα, στο πνεύμα των και να τους φέρουμε νοερά στην εποχή μας, εφόσον βέβαια τους έχουμε πλησιάσει εις τη ζωή και την πολιτεία των. Είναι και ένα άλλο πρόβλημα εξίσου σοβαρό
και έγκυται στην προαίρεση, την οποία διαθέτουμε και κυρίως στο τι είμαι θα διατεθειμένοι να υποστούμε χάριν της Ορθοδοξίας. Αν δηλαδή ομιλούμε για την αίρεση και την πολεμούμε θεωρητικά, ή αν την πολεμούμε τόσο όσο χρειάζεται για να μην θυχθούμε προσωπικά, ούτε στο μοναστήρι μας, ούτε στην ιεροσύνη μας, ούτε στο πνευματικό μας έργο ή στην υπόλοιψη που έχουμε στον κόσμο, τότε νομίζω ο αγώνας μας είναι μάταιος και αντιπατερικός και μάλλον βοηθεί την εδραίωση και εξάπλωση της αιρέσεως, διότι πολεμούμε κατά το διλεγόμενο εκ του ασφαλούς και προχωρούμε όσο μας επιτρέπουν οι οικουμενιστέ. Και κατ' ουσίαν συμπορευόμεθα με αυτούς, εφόσον εκκλησιολογικά και λειτουργικά είμεθα στο ίδιο πλοίο το οποίο κατευθύνουν και οδηγούν αυτοί. Υπάρχει και η άλλη πλευρά ως προς την γνησιότητα του αγώνος μας. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν να θεωρηθεί γνήσιος και πατερικός ο αγώνας μας υπέρ της πίστεως, εφόσον απουσιάζει ο διωγμός και το μαρτύριον. Η Αγία Γραφή διαστόματος του Αποστόλου Παύλου λέγει: «Πάντες οι θέλοντες ευσεβών ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται». Ο δε Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης λέγει, μεγαλοφόνος, «Ουδε μία κοινωνία δε διωγμένης και αδιώκτης, και ου μόνον αδιώκτης, αλλά και υποτελούσι της διώκτες καθηγεμονιόντων, ον περ εξουσιάζει μοναστηρίων. Η μία άρα της κοινωνία ομολόγεται φωτή προσκότος». Και αλλού, «Ιστιγάρ ότι διωγμός πάρεστη, και ούτε λιότητος το ημάς οίκη καθέζεστε και αδιώκτους διαμένην». Δεν είναι δηλαδή δυνατόν να διώκεται η πίστη και εμείς ως Ορθόδοξοι να μην διωκόμεθα. Η πίστη να προσβάλλεται και να ατιμάζεται και εμείς να τιμόμεθα και να τα πηγαίνουμε καλά με όλους. Η αίρεση να επικρατεί και να εξαπλώνεται και εμείς να φτιάχνουμε τα μοναστήρια μας, να μπαίνουμε σε προγράμματα και να παίρνουμε επιδοτήσεις, να προβάλλουμε και να περιφέρουμε τα κοιμήλια ή να κάνουμε ευσεβιστικά κηρύγματα περί νοεράς προσευχής, υπακοής, μυστηριακής ζωής και τα τι αυτά. Όταν λοιπόν διώκεται η πίστης, όσοι δεν διώκονται, συνταυτίζονται και συμπλέουν ή θελημένα ή αθέλητα με τους αιρετικούς. Πέρα από όλα αυτά, αν θελήσουμε να καθορίσουμε τη στάση των Ορθοδόξων της αιρέσεως του οικουμενισμού, θα πρέπει να προσδιορίσουμε το τι είναι εκείνο το οποίο πονάει, ενοχλεί και εκνευρίζει τους οικουμενιστάς. Τι είναι εκείνο το οποίο χαλάει τα σχέδιά των και επιπλέον ασφαλίζει σωτηριολογικά τους Ορθοδόξους. Από την μέχρι σήμερα ενασχόλησή μου, αφενός μεν με τον οικουμενισμό, αφετέρου δε με την πατερική πρακτική και ειδικά με τη ζωή και διδασκαλία του Αγίου Θεοδρού του Στουδίτου, έχω διαπιστώσει ότι το πρώτο και κύριο το οποίο πρέπει να γίνεται από τους Ορθοδόξους είναι η απομάκρυση όχι μόνο θεωρητικά από την αίρεση, αλλά και πρακτικά από τους αιρετικά φρονούντας επισκόπους και κληρικούς. Η απομάκρυση αυτή πιστοποιείται διαμέν τους κληρικούς με την διακοπή της μνημονεύσεως του αιρετικού επισκόπου, δια δε τους λαϊκούς με την απομάκρυση από τους αιρετικούς επισκόπους και από τους κληρικούς οι οποίοι τους αναγνωρίζουν δια της μνημονεύσεως και εξαρτώνται εκκλησιαστικά από αυτούς. Είναι χαρακτηριστικά εν προκειμένου τα λόγια του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Τα αυταούν συν τη προσιγορία, αναγκαίων ενόμισα υπομνήσε τη πατροσύνη σου. Όπως η δία ότι αίρεσης φεύγει την αίρεση, ηγούν τους αιρετικούς. Του μήτε κοινωνήν αυτής, μήτε αναφέρειν εν τη ευαγεστάτη αυτής μονή, επί της θείας λειτουργίας, ότι μέγιστε απειλέ κίνδε παρά των Αγίων, εκφωνηθήσε τη συγκαταβαίνουση αυτή μέχρι και εστιάσεως. Είδε λέγει η οσιώτη σου, πώς αυτή η πρώτη λεϊλασία του το ουκ είπομεν, αλλά ότι και εμείς εμνημονεύομεν τον εντιβυζαντίδη, εκείνο γινοσκέτο, ότι ου πω σύνοδο συν, ουδέ εκφωνητών υπήρχε το πονηρόν δόγμα και ανάθεμα, και προτούτων ουκ είναι ασφαλές αποστήνε των παρανομούντων τελείως, ή το φεύγει μόνον την προφανή κοινωνία αυτών, οικονομία δε πρεπούση αναφέρει νέος καιρού. Επί δε εξήλθε εις προύπτων η αιρετική ασέβεια δια συνόδου εις το εμφανές, δι άρτη και την συνευλάβεια συν πάση ορθοδόξης παρησιάζεστε, δια του μη κοινωνήν της κακοδόξης, μήτε αναφέρειν τεινά των εντιμιχοσυνόδο ευρεθέντων ή ομοφρονούντων αυτοί. Και γε δίκαιον όσοι επάτερ κατά πάντα σε όντα φερονίμος θεόφιλων, φιλήν και εντούτο των θεών, εχθρούς γάρ Θεού ο Χρυσόστομος, ου μόνον τους αιρετικούς, αλλά και τους θειού της κοινωνούντας, μεγάλη και πολύ τη φωνή απευθύνατο. Και εάν εις ειστερό της σου κασφαλίσετε, τις λοιπόν σωθήσετε.
Αυτό είναι ένα θαυμάσιο ομολογιακό τμήμα του ΟΣΥΟΥ, το οποίο καθορίζει τα όρια της μνημονεύσεως και είναι κρίμα που ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να το αναλύσουμε. Η διακοπή λοιπόν της μνημονεύσεως είναι εκείνη που ενοχλεί και αποδυναμώνει τους Οικουμενιστάς Επισκόπους, δηλώνει δε ο ενεργών δια της μη μνημονεύσεως την αποτύχηση ότι θεωρεί την Εκκλησία ανεπίσκοπο ως έχουσα αιρετικών επίσκοπων. Στην περίπτωση αυτή, η Εκκλησία υπάρχει εν διωγμό. Οι Ορθόδοξοι κληρικοί συνήθως εκδιώκονται από τις θέσεις των και κυνηγώνται παντιοτρόπως. Ο λαός δε, ο οποίος θέλει να αποφύγει την αίρεση πολλές φορές, παραμένει χωρίς μυστήρια, χωρίς εκκλησίες, χωρίς προστάτες, χωρίς την εξωτερική μορφή και εικόνα της Εκκλησίας, όπως θα εφαίνεται σε μια ειρηνική περίοδο. Οι αποτυχιζόμενοι δι' αυτού του τρόπου δεν δημιουργούν σχίσμα στην Εκκλησία σύμφωνα με τον 31ο κανόνα των Αγίων Αποστόλων και τον 15ο της Πρώτης και Δευτέρας Συνόδου, διότι το σχίσμα νοείται από τους πατέρας ως την απόσχηση όχι από τον επίσκοπο, αλλά από την αλήθεια. Απέναντίας δε θεωρείται η αποτύχηση σανίαση και θεραπεία του σχίσματος, το οποίο δημιούργησε ο αποσχιστής από την αλήθεια επίσκοπος. Δηλαδή, ο επίσκοπος, δια της αποδοχής της αιρέσεως, απεσχίστη από την Εκκλησία, ενώ ο αποτυχιζόμενος από αυτόν παραμένει οργανικά και αδιάρρηκτα ενωμένος με τη διαχρονική Εκκλησία. Η έκπτωση λοιπόν κάποιου από την Εκκλησία γίνεται δια της αποδοχής της αιρέσεως. Η ενσωμάτωση στη διαχρονική Εκκλησία γίνεται δια της ομολογίας και αποτυχήσεως. Η επικράτηση της Ορθοδοξίας γίνεται όταν καταδικαστεί συνοδικός ιαίρεσης, εκδιωχθούν από τους θρόνους των ιερετικοί επίσκοποι και ανέλθουν εις αυτούς Ορθόδοξοι με την έγκριση πάντα και συμφωνία του λαού του Θεού. Πατέρα, πρέπει να σταματήσω. Όχι, έχετε δύο λεπτά ακόμα να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας. Οι αδελφοί θέλουν έτσι να γίνει. Όταν θελήσετε, πέστε μου να σταματήσω. Έπειτα από όλα αυτά τα οποία δέον να θεωρηθούν ως την πατερική πρακτική εν καιρό αιρέσεως, έρχομαι εις τα καθημάς. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν πρέπει να θεωρείται ότι ακολουθεί την Ορθόδοξη παράδοση και είναι ενσωματωμένος με την διαχρονική Εκκλησία εκείνος ο οποίος αγωνίζεται θεωρητικά κατά του Οικουμενισμού, ακολουθεί όμως δια της μνημονεύσεως και αποδοχής των Οικουμενιστών Επισκόπων την αίρεση. Διότι η μνημόνευση του αιρετικά φροντίζοντος επισκόπου κατά την διακήρυξη των αγιερωτών οσιομαρτύρων προς τον Λατινόφρονα Βασιλέα και τον Πατριάρχη Ιωάννη τον Βέκο σημαίνει αποδοχή της αιρέσεως και ταύτιση με την πίστη του επισκόπου. Είναι δηλαδή σαν και αυτόν ο οποίος ευρίσκεται και συνταξιδεύει στο πλοίο το οποίο έχει αλλάξει γραμμή πλεύσεως και δεν οδηγείται στο λιμένα της σωτηρίας εξαιτίας του διεστραμμένου κυβερνήτου και ο οποίος απλώς διαμαρτύρεται για την αντίθετη πορεία του πλοίου. Είναι χαρακτηριστική και διαβιεστάτη εν προκειμένου η θέση του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Το γάρ κοινωνήν παρααιρετικού ή προφανώς διαβεβλημένου κατά των βίων αλλοτριεί Θεού και προσοικεί το διαβόλο. Γνωστόν δε πάση ότι νυν αίρεσις εν την καθημάς εκκλησία των Μιχιανών εστί. Φύσε την της τιμία σου ψυχής μετά των αδελφών και της κεφαλής. Έφης δέμι ότι δέδικα σιπίν το πρεσβυτέρου σου μη αναφέρειν τον αιρεσιάρχην και τι περί τούτου υπήνση το παρόν ου καθορό πλην ότι μολυσμόν έχει η κοινωνία εκ μόνου του αναφέρειν καν ορθόδοξος ή ο αναφέρον. Σε ένα λοιπόν οργανωμένο αγώνα εναντίον της αιρέσεως δεν επιτρέπεται ο ορθόδοξος να δέχεται τα μυστήρια του αιρετικού ή του μνημονεύοντος των αιρετικών. Δεν επιτρέπεται να συμπροσεύχεται μαζί του, ακόμη και να συντρώγει. Και ο οργανωμένος αγώνας εναντίον της αιρέσεως αρχίζει από τότε που κηρύσσεται η αίρεσης δημοσίως και συνοδικός και από τότε που καταγγέλλεται η αίρεσης και υπάρχει η αντίσταση των Ορθοδόξων. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά και κατάσταση όπως έχει δημιουργηθεί σήμερα. Είναι αυτή των αντιδρόντων εις την αίρεση του Οικουμενισμού και προσαρτηθέντων σε διαφόρους άλλας συνόδους. Αυτές οι σύνοδοι δεν έχουν καμία εκκλησιαστική επικοινωνία μεταξύ των, ούτε αναγνωρίζονται μία από την άλλη ως Εκκλησία και Σώμα Χριστού, αλλά απέναντίας υπάρχει πόλεμος μεταξύ των εξίσου σφοδρός, όπως πολεμούν των Οικουμενισμών. Το μόνο ίσως που ενώνει μεταξύ των είναι η διατήρηση του παλαιού ημερολογίου. Αυτό, σαν σχήμα εκκλησιαστικό, είναι αντιπατερικό και αντορθόδοξο και πρωτοφανές στην εκκλησιαστική ιστορία. Ο λόγος, νομίζω, που εξελίχθηκε και ίσως εκφυλίστηκε ο αγώνας αυτός εναντίον του Οικουμενισμού είναι το ότι υπερεύησαν τα όρια τα οποία έθεσαν οι πατέρες.
και αυτά καθορίζονται πλήρως από τον 15ο κανόνα της πρώτης και δεύτερης συνόδου. Ο ιερός δε αυτός κανόνα, ο οποίος εθεσπίστη λίγο μετά το τέλος της οικονομαχίας, δείχνει την πρακτική των πατέρων όλης της οικονομαχικής περίοδου. Λέει λοιπόν ότι εκείνος ο οποίος θα αντισταθεί στην αίρεση και θα αποτυχιστεί, δεν θα μνημονεύει τον επίσκοπο των αιρετικά φρονούντα, αλλά και κανέναν άλλον, μέχρι ότου εκδιωχθεί ο αιρετικός επίσκοπος και τοποθετηθεί στη θέση του άλλος επίσκοπος, ορθόδοξος. Αυτό ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης σε πλήστα σημεία των επιστολών του το ονομάζει καιρός της Ορθοδοξίας ή καιρός Ορθοδόξου Συνόδου ή καιρός Αγίας Συνόδου κλπ. Και σημαίνει ότι η διασαλευθήσα τάξη των αιρετικών επισκόπων και των μη μνημονευόντων αυτούς απεκαταστάθη δια της αναδείξεως Ορθοδόξου Επισκόπου και της αποδοχής του από τον λαό του Θεού. Δεν έχουμε καμία ένδειξη σε όλη την περίοδο της οικονομαχίας ότι οι Ορθόδοξοι επίσκοποι είχαν ειδική τον σύνοδο ή ετοποθέτησαν παραλλήλως επισκόπους ενώ υπήρχαν οι αιρετικοί στις θέσεις των. Απλώς δεν τους εμνημόνευαν και δεν είχαν καμία εκκλησιαστική επικοινωνία με αυτούς. Είναι προφανές ότι όταν έχουμε σύνοδο με αρχιεπίσκοπο και επισκόπους, δεν αναμένουμε καιρό Ορθοδοξίας, ούτε είμαθα εν διωγμό, ούτε τηρούμε το περί μη μνημονεύσεως 15ο κανόνα της πρώτης και δευτέρας συνόδου, ούτε ενδιαφερόμεθα για τη μεταστροφή ή την καθαίρεση των αιρετικών επισκόπων. Μάλλον μας εξυπηρετούν οι αιρετικοί επίσκοποι, διότι δικαιολογούν την ειδική μας θέση. Εκείνο το οποίο νομίζω θα έλυε το πρόβλημα, και θα επανέφερε τα πράγματα στην πατερική οδό, θα ήταν να επανερχόμεθα άπαντες στη μη μνημόνευση του αιρετικού επισκόπου χωρίς συνόδους και παρατάξεις. Αυτομάτως θα ενώνονται όλοι οι του παλαιού ημερολογίου και θα προσετίθονται και αυτοί εκ του νέου ημερολογίου, οι οποίοι πολεμούν τον οικουμενισμό, θέλουν να απομακρυνθούν από τους οικουμενιστές, αλλά βλέποντας τον κατακαιρματισμό και τον αλληλοσπαραγμό του παλαιού ημερολογίου, παραμένουν διστακτικοί, φοβούμενοι μήπως φύγουν από τη σκύλα και έλθουν στη Χάριβδη. Έτσι, σημείο αναφοράς και ενότητος δεν θα ήταν το παλαιό ημερολόγιο, αλλά η μη μνημόνευσης, σύμφωνα με τις πατερικές προδιαγραφές. Ένα άριστο παράδειγμα αυτής της θέσεως, το οποίο νομίζω είναι και το τελευταίο οργανωμένο, είναι αυτό των αγιοριτών πατέρων, οι οποίοι το 1970 διέκοψαν επί τριετία το μνημόσυνο του Πατριάρχου Αθηναγόρα λόγω της άρσεως των αναθεμάτων και των άλλων αιρετικών φρονημάτων του. Οι πατέρες τότε που διέκοψαν το μνημόσυνο δεν εμνημόνευαν ουδένα επίσκοπο, ούτε προσαρτήθηκαν ή υπήχθησαν σε κάποια σύνοδο. Τελειώνοντας και ζητώντας συγγνώμη για την υπέρβαση του χρόνου, θέλω να τονίσω ότι αν δεν διορθώσουμε τα λάθη μας, θα εξακολουθούμε να είμεθα πολέμοι του εαυτού μας και της Εκκλησίας. Θα δίδουμε υλικό προς κατηγορία εις τους οικουμενιστάς. Θα βοηθούμε στο να μην αποτυχίζονται από τον οικουμενισμό οι υγιώς σκεπτόμενοι και φοβούμενοι τον Θεό. Και το χειρότερο, θα χάσουμε την έννοια της Εκκλησίας, επειδή ο καθένας θα θεωρεί Εκκλησία τον τόπο και το σύστημα εις το οποίο ανήκει. Ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω πριν δώσω το λόγο στον πατέρα Νικόλα Οδημαρά, τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που βρίσκονται στους έξω χώρους, στο φουαγέ και πιο έξω ακόμη, να συζητούν λίγο πιο χαμηλόφωνα, γιατί επειδή τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά, φτάνουν οι φωνές μέσα. Αυτή είναι μία επισήμανση. Η δεύτερη επισήμανση είναι ότι επειδή το είδα και εγώ και δυστυχώς και είναι αυτοκριτικό αυτό που λέω, είχε ξεχαστεί το κινητό μου ανοιχτό και το κλείσα τώρα μόλις. Όσα κινητά είναι ανοιχτά ακόμα, έτσι, να κλείσουν, γιατί κατά τη διάρκεια των ομιλιών παρεμποδίζουμε τη διαδικασία. Αυτά τα λίγα και θα ήθελα να καλέσω τον πατέρα Νικόλα Οδημαρά για να μας πει ποια είναι η θέση πατερικά, αν είναι ορθή όταν κηρύσσεται αίρεση και επίσης εάν αγωνίζεται εντός εκκλησίας ή να διακόπτει την πνευματική επικοινωνία με τους επικοινωνούντες με την αίρεση. Πατέρες και αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό να προσδιορίσουμε ευθύς εξ αρχής ποια είναι η Καθολική Εκκλησία. Γιατί αν θεωρήσουμε ως Καθολική Εκκλησία, δηλαδή αυτή η οποία κατέχει την όλη αλήθεια και το πλήρωμα της Χάριτος, την Εκκλησία από την οποία αποτυχιζόμαστε, τότε και οι ποινές οι οποίες επιβάλλονται σε αγωνιστές θεολόγους,
σε αγωνιστές και κήρυκες του λόγου, όπως ο άξιος πραγματικά δάσκαλος της θεολογίας, ο κύριος Σωτηρόπουλος, ή οι ποινές που επιβλήθησαν στον πατέρα Ευθύμιο Τρικαμινά, θα είναι έγκυρες, εάν αυτοί όντως αποτελούν την Εκκλησία. Όμως, η Εκκλησία του Χριστού, σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας, η Ορθόδοξος Εκκλησία ορίζεται και εν δυσήν και τρισήν Ορθοδόξης και καθολικήν Εκκλησίαν την Ορθήν και εις τον Θεόν αληθή πίστη ο των όλων Θεός απεφύνατο, γράφει ο Άγιος, λέγει ο Άγιος Θεόδωρος Σουδίτης. Βεβαίως, εγώ δεν θα μείνω στα χειρόγραφα, γιατί είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Οι προλαλήσαντες ανέλυσαν τα θέματα, εξάλλου τα έχουμε καταγράψει, τα έχουμε πει τόσες πολλές φορές. Στο θέμα όμως της καθολικότητας της Εκκλησίας, θα μου επιτρέψετε να κάνω ορισμένες σημαντικές, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, επισήμανσεις. Ποιο είναι το γνώρισμα της καθολικής Εκκλησίας? Πριν έρθω εδώ, δεν είχα συμπεριλάβει στα γνωρίσματα της καθολικής Εκκλησίας, της καθολικότητας της Εκκλησίας και τον διωγμό. Είναι πράγματι ένα στοιχείο αυτό ότι ο διωκόμενος Ορθοδόξος φρονών και ακολουθών τους Αγίους Πατέρες αποτελεί την καθολική Εκκλησία μαζί με όλους εκείνους οι οποίοι ενίστανται. Το γνώρισμα της καθολικής Εκκλησίας σύμφωνα με τον μεγάλο θεολόγο, ίσως τον μεγαλύτερο κατά μερικούς του 20ου αιώνα, τον πατέρα Γεώργιο το Φλωρόφσκι, είναι αυτό το οποίο διατύπωσε ο μεγάλος Άγιος της Δύσος, ο Άγιος Βικέντιος Λυρίνης. Ό,τι πάντοτε, παντού και υπό πάντων επιστεύθη. Ό,τι δεν στοιχεί προς αυτό το καθολικό δόγμα, την καθολικότητα της Εκκλησίας, δεν αποτελεί Εκκλησία, είναι εκτός Εκκλησίας. Έχοντας αυτή την διαβεβαίωση, προχωρώ λίγο στις σκέψεις του πατρός Γεωργίου του Φλωρόφσκι. Λέγει λοιπόν ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, «Στη μία Αγία Καθολική και Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, η πίστης και η παράδοσης δεν μεταβάλλονται, μένουν αναλύωτα μέσα στον χρόνο. Και όσον αφορά το αναλύωτο της Ορθοδόξου Παραδόσεως, θα πρέπει να τονίσουμε για πολλωστή φορά ότι παράδοση είναι η εξουσία να διδάσκει κανείς, να ομολογεί, να δίνει μαρτυρία και να κηρύσει, στηριζόμενος στο βάθος της εμπειρίας της Εκκλησίας, η οποία παραμένει πάντα ίδια και αναλύωτη. Και αυτή η εξουσία του διδάσκην περιλαμβάνεται στην Αποστολική Διαδοχή και στηρίζεται σε αυτήν. Η Αποστολικότητα της Εκκλησίας δεν εξαντλείται στο αδιάσπαστο της αλυσίδας της ιερατικής διαδοχής από τους Αποστόλους μέχρι σήμερα. Η Αποστολική Διαδοχή νοείται μόνον μέσα στην πιστότητα της Αποστολικής Παραδόσεως, χωρίς την οποία δεν υπάρχει κανονική διαδοχή, έστω και αν η αλυσίδα των επισκοπικών χειροθεσιών φτάνει μέχρι τους Αγίους Αποστόλους. Μια τέτοια αλυσίδα μπορεί να επικαλεστεί και ο Πάπας. Όταν οι νεομερολογίτες επίσκοποι, δηλαδή αυτοί οι οποίοι κηρύσουν κενά και ακολουθούν την καινοτομία, ακολουθούν δικούς τους δρόμους προς τον οικουμενισμό, την αίρεση και την καινοτομία, τότε δεν εκφράζουν και δεν μαρτυρούν την πίστη και την εμπειρία της Εκκλησίας. Δεν διατηρούν πιστά την αποστολική και πατερική παράδοση. Η ιεραρχία τότε μόνον, λέγει ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, διδάσκει κατά έναν καθολικό τρόπο όταν αληθινά κρατεί και συμπεριλαμβάνει την Εκκλησία μέσα στον εαυτό της. Η αποστολική διαδοχή εκφράζεται και εννοείται μόνον με την πιστότητα στην αποστολική παράδοση και την τήρηση της αποστολικής παραδόσεως. Στο αδιαχώριστο της αποστολικής διαδοχής και της αποστολικής παραδόσεως βρίσκεται η πληρότητα του Παναγίου Πνεύματος, η πληρότητα της Πεντηκοστής. Και εμείς, οι Ορθόδοξοι, υπό των σχισματικών νεοημερολογητών, παλαιμερολογήτες, κλεβαστικά επωνομαζόμενοι, όπως όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας, αγωνιζόμαστε ταπεινά, με λάθη, με πάθη, με αδυναμίες, λόγω της φοδρότητας του διωγμού, λόγω πολλών περιστάσεων, λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσεως, της πανερέσεως του οικουμενισμού, να κρατούμε και να κατέχουμε πάντοτε εκείνο το οποίο παντού, πάντοτε και υπό πάντων επιστεύθη. Διότι όντως και κυρίως αυτό είναι το γνώρισμα της καθολικότητας μιας Εκκλησίας, της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Το να στοιχιζόμαστε ακολουθούνται στην ζωή, την ομολογία, την πίστη, το σύνολο των Αγίων Πατέρων, την θριαμβεύουσα Εκκλησία, το μυστικό σώμα του Χριστού και όσους από την στρατευμένη Εκκλησία στοιχίζονται με εκείνην. Στη συνέχεια, θα ήθελα να αναφέρω ότι βεβαίως σήμερα είναι ηλίου φαϊνότερων ότι δικαίως διακόπτουμε την κοινωνία με εκείνους οι οποίοι κηρύσουν αίρεση, τα είδαμε, τα γνωρίζουμε, νομίζω είναι σταγόνα στον ωκεανό το αν θα παραχωρηθεί μια αίθουσα στο Αίγιο για να κάνουν οι αιρετικοί Λατίνοι τις ακολουθίες τους.
Εδώ μιλάμε για ισοπαίδευση των πάντων παγκοσμίως. Μιλάμε για διακοινωνία με τους μονοφυσίτες. Πριν από 16 χρόνια ήμουν διάκονος στη Γερμανία και μας επέβαλε ο οικείος επίσκοπος να κοινωνούμε τους μονοφυσίτες. Και μου λέτε τώρα, αν θα παραχωρηθεί με αίθουσα στο Αίγιο, θα γίνει αιρετικός ο οικείος επίσκοπος. Λοιπόν, το Σαμπεζί, το Μπαλαμάντ, οι προδοτικές συμφωνίες, τα προδοτικά. Ουνητικά συλλήτουργα, η διακοινωνία, η μετάδοση των μυστηρίων από τον ίδιο τον κύριο Βαρθολομαίο στους παπικούς, όπως το είδαμε στη Ραβένα, οι καθημερινές συμπροσευχές, όλα αυτά είναι μια άρση κάθε Ορθοδόξου εκκλησιολογίας και δικαιολογούν πέρα για πέρα, όχι δικαιολογούν, επιβάλλουν, δικαιώνουν τους αγώνες εκείνων οι οποίοι αποτυχίστηκαν. Βέβαια, λόγω της φοδρότητος του αγώνα, λόγω του αγωνιστικού φρονήματος που υπήρξε. Τα πρώτα χρόνια κυρίως που άλλαξε το εορτολόγιο στην Εκκλησία μας έγιναν και πολλές παραβάσεις, πολλές ακρότητες και γίνονται και θα εξακολουθούν να γίνονται. Θα διαφωνήσω με τον πατέρα Ευθύμιο, με τον πατέρα Ευθύμιο Τρικαμινά ότι δεν υπήρχαν επικονομαχίες, υπήρχαν. Δια τούτο λέει και σχίσματα και ερεσχυλίε γίνονται ημίν. Υπήρχαν 7 σχίσματα τον καιρό της οικονομαχίας επί Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Πρώτον. Δεύτερον, δεν ήμασταν ανεπίσκοποι, ήμασταν ανεπίσκοποι από το 24 μέχρι το 35. Οι επίσκοποι οι οποίοι βγήκαν πρώτα ήταν οι πραγματικοί αγωνιστές με πρώτον και θερμότατον αγωνιστή της Ορθοδοξίας, τον Άγιο Πρόεδρό μας, τον Άγιο Φλωρίνης. Τρεις επίσκοποι βγήκαν στον αγώνα. Στη συνέχεια, επί 5 χρόνια έμεινε ανεπίσκοπος η Εκκλησία μας. Ψάχναμε απεγνωσμένα να βρούμε επίσκοπο. Εξάλλου, πώς και επί οικονομαχίας θα είχαμε διαδοχή, πώς θα είχαμε συνέχεια στη μυστηριακή ζωή των χριστιανών, αν δεν υπήρχαν και τότε οι επίσκοποι. Ψάξαμε, αγωνιστήκαμε μέσα σε 1000 δυσκολίες, πιεζόμενοι από την κρατούσα εκκλησία, από τη χωροφυλακή, από την αστυνομία, από τη μυστική αστυνομία, από εγκαθέτους που βάλαν μέσα στην εκκλησία μας να μας διασπάσουν και το οποίο προσπαθούν ακόμα και σήμερα να κάνουν. Εμποδίζονταν οι Ορθόδοξοι να αποκτήσουν διαδοχή διά των επισκόπων και βρέθηκε επίσκοπος. Βρέθηκε αυτός ο οποίος πραγματικά είναι Άγιος της Εκκλησίας μας και θαυματουργός και τα λείψανά του είναι αδιάφθορα. Βρέθηκαν επίσκοποι οι οποίοι ενέκριναν τις χειροτονίες των πρώτων επισκόπων μας μακριά εκεί στην Αμερική. Έπρεπε με 1000 αγώνες, με έξοδα, με τεράστια, με ευθύνες, με ασθένειες να φτάσουν οι αδελφοί μας στην Αμερική και να λάβουν τη χειροτονία και να αναγνωριστούν από τον Άγιο Φιλάρετο, ο οποίος είναι όντως Άγιος, θαυματουργός με διάφθορο λείψανο και υπέρ του οποίου παραιτήθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς για να ανέβει ο Άγιος Φιλάρετος στον θρόνο και να κοσμήσει την Ορθοδοξία και να συνεχιστεί ο αγώνας και να υπάρξει η διαδοχή. Τα ίδια προβλήματα, λόγω της φοδρότητας του αγώνα, λόγω των διωγμών, λόγω των φυλακίσεων, λόγω των καθαιρέσεων, λόγω των καταδαφίσεων των ναών, λόγω των φόνων, τα είχαμε αυτά, αδελφοί. Είμαστε διάδοχοι μιας τέτοιας παραδόσεως αγωνιστικής. Δεν γνωρίζει ο λαός, δεν γνωρίζει ο κόσμος και εμείς έχουμε καθήκον να το περάσουμε στο λαό και να το γνωρίσουμε. Λόγω όλων αυτών συνέβησαν προβλήματα και συμβαίνουν και απόψε είμαστε μια σύναξη εδώ και είμαστε πολλοί Ορθόδοξοι, αγωνιζόμενοι, όπως ο καθένας από την πλευρά του νομίζει ότι αγωνίζεται περισσότερο. Εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε η συνέχεια της μιας εκκλησίας, εκείνης της εκκλησίας που υπήρχε πριν από το 1924. Έχουμε το πλήρωμα της Πεντηκοστής, έχουμε την αποστολική διαδοχή. Διότι όλοι οι Άγιοι Πατέρες αυτό μας διδάσκουν, το είπε εξάλλου και ο πατήρ Ευθύμιος Τρικαμινάς. Ποιο να σας προαναφέρω, τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, τον Ζωναρά τον Βαλσαμόνα, ένα από τους μεγαλύτερους Αγίους σήμερα του Αγίου Όρους, τον οποίο θέλουν να αφανίσουν και να μην τον παρουσιάσουν, τον Άγιο Καλίνικο τον Ησυχαστή, ο οποίος δίδασκε την αποτύχηση από τότε και είπε είναι δαιμονικό να πιστεύει κανείς ότι είναι δυνητικός τάχο κανόνας ο 15ος πρωτοδευτέρας και ότι αν θελήσει κανείς μπορεί να αποτυχιστεί. Τα πάντα μαρτυρούν όλοι οι πατέρες, οι αγιορείτες, οι επιβέκου, μαρτυρήσαντες όλοι αυτοί. Αλλά και τι χρειάν έχουμε άλλων μαρτύρων, ότι είναι δίκαιος ο αγώνας μας, ο αγωνιστής, μεγάλος πράγματι ιεράρχης, ένας από τους λίγους που απέμειναν σήμερα, δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς, ο Ελευθερουπόλεος Αμβρόσιος, ο ίδιος σε δημοσίευμα τώρα το οποίο δημοσιεύεται στον Ορθόδοξο τύπο,
Μιλάει και γράφει ότι και προς συνοδικής διαγνώμης, πόσο μάλλον τώρα που κηρύσσονται κατεγνωσμένες αιρέσεις, όπως ωραιότατα μας ανέλησε ο κύριος Σωτηρόπουλος και εμπεριστατωμένα θεολογικά, και προς συνοδικής διαγνώσης αναφέρει τον Νεστόριο, την περίπτωση του Νεστορίου, όταν κόψαν οι χριστιανοί την κοινωνία με τον αιρετικά φρονούντα και κηρύσσοντα Νεστόριο. Απάντησε ο Άγιος Κύρλος, ο Αλεξανδρίας, της διοκομένης και της καθαρεθήσιν, λέει, παρανεστορίου, κοινωνούμε εμείς. Ποιος? Ο Άγιος Πρόεδρος της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου. Είχαν κόψει και προς συνοδικής διαγνώμης, πολύ περισσότερο μετά από συνοδική διάγνωση. Όλα αυτά, αδελφοί, και πολλά άλλα, επιλείψιμε ο χρόνος διηγούμενων, τους αγώνες που έγιναν υπέρ της Ορθοδοξίας. Ελπίζω και προσεύχομαι στο Θεό και πιστεύω ότι η απόψινή παρουσία είναι μια καλή ευκαιρία και να συμπνευματιστούμε και να ενωθούμε και να γνωρίσουμε ένας τον άλλον περισσότερο και να φύγουν οι διαιρέσεις και να φύγουν τα πάθη και να υπάρξει η αγάπη και όλοι μαζί ενωμένοι να πολεμήσουμε όπως οι πατέρες μας το 21. Ο Ανδρούτσος πολεμούσε μόνος του, ο Καραϊσκάκης μόνος του, οι άλλοι, ο παλαιόν πατρών Γερμανός. Και όταν όμως τα έφερνε η ώρα, συνασπίζονταν, αγωνίζονταν κατά του οικουμενισμού, συγγνώμη, κατά του Τούρκου, του κοινού εχθρού, όπως και εμείς σήμερα των κοινών εχθρών πολεμάμε και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι ο Θεός θα δικαιώσει τον αγώνα μας, γιατί έχουμε και Αγίους έχουμε να αναδείξουμε και ομολογητές έχουμε να αναδείξουμε και πάνω στο αίμα είναι θεμελιωμένο, όπως είναι πραγματικά το γνώρισμα της καθολικότητας και της καθολικής εκκλησίας. Ευχαριστώ. Μετά από αυτό το πραγματικά θερμό λόγο του πατέρα Νικόλαου Δημαρά, έτσι χυμαρώδη θα τον έλεγα εγώ, ήταν. Να πω ότι πλησιάζουμε προς το τέλος του δεύτερου μέρους που ουσιαστικά κάπου εδώ αρχίζει και εμένα και ηρεμούν οι αγωνίες μου. Και, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα περάσουμε σε λίγο στο τρίτο μέρος. Και πριν δώσω το λόγο στον κύριο Παναγιώτη Λιόπουλο, τον καθηγητή, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες, ειλικρινά μόνο δύο κουβέντες. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκδηλώσεως, και αφού θα μπορέσουμε να κάνουμε και έναν ανοιχτό διάλογο και να γίνουν τα ερωτήματα, θα ήθελα εδώ, σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος χρόνος, να πω το εξής. Όταν θα γίνονται οι ερωτήσεις, οι οποίες θα δοθούν εδώ στους εισηγητές, θα ήθελα να παρακαλέσω, επειδή θα τηρηθεί μια φυσιολογική σειρά προτεραιότητας, να με κάποιους από τους, εδώ, από τους συνδιοργανωτές σας, με βοηθήσει ο πρόεδρος, ο γραμματέας, δεν ξέρω, ας με βοηθήσει κάποιος, να έρχονται τα χαρτιά εδώ απάνω με μια σειρά προτεραιότητες για να μπορέσουμε να διευθετήσουμε και το θέμα των ερωτήσεων. Βοηθήστε με, σας παρακαλώ, οι οργανωτές, για να μπορέσει να τελειώσει το θέμα ομαλά. Ο λόγος σε εσάς. Η εισήγηση, λοιπόν, του καθηγητού Παναγιώτη Ηλιόπουλου. Χαίρομαι γιατί βρίσκομαι σε μια τέτοια αγωνιστική και πνευματική συγκέντρωση στο Αίγιο, που όπως ακούσαμε είναι σημαντική ιστορική πόλη, διότι ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821. Και πάλι εύχομαι να ξεκινήσει ένας αντιοικουμενιστικός αγώνας με σφοδρότητα, όπως είπε ο πατήρ Ευθύμιος Τρικαμινάς, όπως είπε ο πατήρ Νικόλαος Δημαράς. Μόνον έτσι οι δυνάμεις θα καταλάβουν ότι υπάρχει το αντίπαλον δέος. Επειδή όμως ο χρόνος, ο κύριος Ρούσος κάθεται με την κλεψίδρα στο χέρι και καλώς πράττει, και του ζητώ συγγνώμη γιατί του έκανα μία διαμαρτυρία, διότι και φυσικά πιστεύω ότι δεν θα με διακόψει, γιατί όλοι παραβιάσαν οι προηγούμενοι λαλίσαντες. Εντάξει, πιστεύω θα σας δώσω άλλα δύο λεπτά. Είμαι και τελευταίος εξάλλου. Εντάξει. Λοιπόν, θα σας δώσουμε δύο-τρία λεπτά. Θέλω δε να πιστεύω ότι κάτι σημαντικό θα προσθέσω κι εγώ σε αυτό τα όσα ελέγχθησαν. Όταν οι Άγιοι Πατέρες συναντούσαν κληρικό που δεν ορθοτομούσε το λόγο της αληθείας, παρακαλώ. Όταν οι Άγιοι Πατέρες συναντούσαν κληρικό που δεν ορθοτομούσε το λόγο της αληθείας, ήταν δηλαδή φανερά αιρετικός, δεν συμπροσεύχονταν και δεν συλλειτουργούσαν μαζί του,
έπαυαν δε να αναφέρουν το όνομά τους στις ιερές ακολουθίες, δηλαδή αυτό που λέμε διακοπή μνημοσύνου, αν ήταν ποιμένας τους. Στο λίγο χρόνο που έχω θα αναφέρω από την ιστορία της Εκκλησίας μερικά περιστατικά διακοπής μνημοσύνου. Αυτό είναι το θέμα μου. Ιστορικά περιστατικά. Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως κυρίως, όπως είναι και σήμερα. Δηλαδή ακριβώς ό,τι γίνεται σήμερα έγινε στο παρελθόν. Από κορυφαίους πατέρες της Εκκλησίας που έκαναν τη διακοπή αυτή προσυνοδικής αποφάσεως. Μερικές δε φορές και μετά από ψευδοσύνοδο αιρετικών. Ας τα ακούσουμε. Πρώτον, με απόφαση της εναντιοχίας Συνόδου το 379, εστάλει στην Κωνσταντινούπολη προς ενίσχυση των εκεί Ορθοδόξων ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός. Όταν έφτασε στη βασιλεύουσα ο Άγιος Γρηγόριος, δεν μνημόνευε τον Πατριάρχη Δημόφιλο, διότι ήταν αριανός. Όταν μετά δύο χρόνια συνήλθε η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος 381, όχι μόνο δεν ετιμώρησε τον Άγιο Γρηγόριο, αλλά και τον εξέλεξε πρόεδρο της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός είναι ο Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, που ό,τι έπραξε ασφαλώς έχει την θεολογική αξία του. Δεύτερο περιστατικό, ιστορικό. Όταν το 428 έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο αιρετικός Νεστόριος, οι Ορθόδοξοι κληρικοί έπαυαν ο ένας μετά τον άλλον να τον μνημονεύουν στις ιερές ακολουθίες, ενώ ο λαός έβγαινε από τις εκκλησίες που μνημονευόταν το όνομά του κραυγάζοντας «Βασιλέα έχομεν, επίσκοπον ουκ έχομεν». Τον διέγραφαν. Ο τότε Πατριάρχης Αλεξανδρίας Άγιος Κύριλλος σε επιστολές του προς τον κλήρο και το λαό της Κωνσταντινουπόλεως παρότρινε σε αγώνα και στη διακοπή του μνημοσύνου του Νεστορίου. Πρέπει να σημειώσουμε ότι όλα αυτά έγιναν 3 χρόνια περίπου πριν συνέλθει η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, 431, η οποία καταδίκασε τον Νεστόριο και δικαίωσε τη στάση των Ορθοδόξων που είχαν διακόψει κοινωνία μαζί του. Τρίτο περιστατικό. 7ος αιώνας στην Κωνσταντινούπολη. Εμφανίζεται τότε η αίρεση του μονοθελητισμού. Όλοι οι πατριάρχες είχαν δεχθεί την αίρεση αυτή. Όλοι οι πατριάρχες. Κάτι ανάλογο με το σημερινό κακό, με τον Όλεθρο, όπου όλοι και μας λένε με ποιους είστε εσείς, πού έχετε πατριαρχείο. Να το, στην ιστορία. Όλοι οι πατριάρχες είχαν πέσει στην αίρεση του μονοθελητισμού. Δεν έχω χρόνο να σας αναφέρω και το ανάθεμα στο οποίο υπέπεσαν που δέχτηκαν από την 6η Οικουμενική Σύνοδο στη συνέχεια. Τη σημαία της ορθής πίστεως κράτησαν 2 μοναχοί, ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής και ο Σοφρόνιος ο μετέπειτα Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Ο Άγιος Μάξιμος διέκοψε το μνημόσυνο των αιρετικών πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, γι' αυτό και διώχτηκε σκληρά. Του κόψανε το χέρι, του κόψανε τη γλώσσα, τον καθήρεσαν και τον έστειλαν σε ηλικία 80 ετών εξόριστο στον Πόντο. Όλα αυτά συνέβησαν 20 χρόνια τουλάχιστον πριν συνέλθει η 6η Οικουμενική Σύνοδος το 680 και 18 χρόνια μετά τον θάνατο του Αγίου Μαξίμου που συνέβη το 662. Για εκείνους που λένε ότι πρέπει να συνέλθει η Οικουμενική Σύνοδος. Όλα τα γεγονότα που σας αναφέρω είναι προ-συνόδου και μετά από αιρετικές ψευδοσυνόδους μάλιστα μερικά. Τέταρτο περιστατικό. Πρώτη φάση οικονομαχίας. 754-787. Το 754 είναι ο χρόνος που συνεκλήθη η ψευδοσύνοδος, η οικονομαχική, και το 787 είναι το έτος που συνήλθε η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Κρατήστε τις ημερομηνίες αν θέλετε να κάνετε συγκρίσεις. Αγωνίζεται τότε με ζήλο ο μεγάλος πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας, Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, 680-754. Πέθανε τη χρονιά που συνήλθε η ψευδοσύνοδος. Του έκοψαν το δεξί του χέρι, το οποίο αποκαταστάθηκε θαυματουργικά με θερμή προσευχή στην εικόνα της Παναγίας, ενώ η οικονομαχική σύνοδος του 754 αναθεμάτισε αυτόν τον μεγάλο διδάσκαλο της Εκκλησίας. Ας ακούσουμε το φεδρό, όχι φρικτό, στην προκειμένη περίπτωση, το φεδρό αυτό ανάθεμα. Μανσούρ ήταν το επώνυμο γιατί ήταν Άραβας ο Άγιος και θα πει ηλεημένος.
Μανσούρ το κακονίμο και σαρακινόφρονη ανάθεμα. Το εικονολάτρη και φαλσογράφο ανάθεμα. Το του Χριστού υβριστή και επιβούλου της βασιλείας ανάθεμα. Το της ασεβίας διδασκάλο και παρερμηνευτή της Θείας Γραφής ανάθεμα. Τέσσερα αναθέματα σε αυτόν τον μεγάλο Άγιο, το φωστήρα της Εκκλησίας μας. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος, 787, που έγινε 33 χρόνια μετά το θάνατο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, που έγινε το 754, τον εδικαίωσε πανηγυρικά, εξαπέστειλε δε φρικτά αναθέματα κατά των οικονομάχων και όλων των ρητικών, όπως τα ακούσαμε στο συνοδικό την Κυριακή της Ορθοδοξίας. 5ο περιστατικό, δεύτερη φάση οικονομαχίας, 813 το έτος που ξεκίνησε, 843 η αναστήλωση των εικόνων. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης εδώ εμφανίζεται ως μεγάλος αγωνιστής, 759-826. Ο άκαμπτος αυτός μαχητής της Ορθοδοξίας τρεις φορές διέκοψε το μνημόσυνο των Πατριαρχών της Κωνσταντινούπολης. Η μία εξ αυτών ήταν για έναν παράνομο γάμο όπως είναι γνωστό. Κακοποιήθηκε δεινά, καθαιρέθηκε, αναθεματίστηκε και εξορίστηκε. Και όλα αυτά μετά από δύο οικονομαχικές συνόδους. Σας ανέφερε τη μία του 754, σας αναφέρω και τη δεύτερη του 815. Μετά από δύο ψευδοοικουμενικές, ψευδοσυνόδους αγωνίστηκε ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Και επειδή η ζωή του κάλυψε και το χρόνο και μετά την 7η Οικουμενική Σύνοδο, είναι όμως πρώτου θριάμβου της Ορθοδοξίας, πριν την αναστήλωση των εικόνων, που έγινε το 843. Η μία εξ αυτών ήταν για ένα παρανόμο. Κακοποιήθηκε δεινά, καθαιρέθηκε, αναθεματίστηκε και εξορίστηκε. Και όλα αυτά μετά από δύο οικονομαχικές συνόδους, 754-815, ενώ ένα μέρος των αγώνων του Αγίου Θεοδόρου ήταν πριν την 7η Οικουμενική Σύνοδο του 787, κοιμήθηκε το 826, δηλαδή 17 χρόνια πριν από την αναστήλωση των ιερών εικόνων και τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας το 843. Έκτο περιστατικό. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, Άγιος Γερμανός, 1222-1240, Λατινοκρατία έχουμε, Σταυροφορία 1204, αμέσως μετά έχουμε την φρικτή Λατινοκρατία, την οποία δεν έχουμε φέρει εις φως το τι φρικτά γεγονότα έχουν συμβεί σε αυτή τη σκοτεινή περίοδο. Βία, βία, βία εναντίον των Ορθοδόξων, από αυτούς που τους θεωρούν αδελφούς τους σήμερα. Σε επιστολή του ο Άγιος Γερμανός προς τους Κυπρίους, για τους θεολόγους και θεολογούντας είναι γνωστές αυτή η επιστολή και αυτό το γεγονός, προς τους Κυπρίους κληρικούς, 1229 είναι η επιστολή, που μνημόνευαν εκεί στην Κύπρο λόγω της ομής βίας που ασκείτο, έκαναν μία οικονομία και μνημόνευαν Λατίνους επισκόπους. Ας ακούσουμε να δούμε αυτά που κάνουν σήμερα αυτοί τα συλλήτουργα. Τα δέχεται η παράδοση, τα δέχονται οι Άγιοι Πατέρες. Μνημόνευαν Λατίνους επισκόπους κατόπιν αφόρη της βίας, Λατινοκρατία. Απαγορεύει ο Άγιος Γερμανός, ο Πατριάρχης, κάθε οικονομία στο θέμα του μνημοσύνου των Λατίνων επισκόπων, έναντι ιουδήποτε τιμήματος. Τότε βέβαια πολλοί εδιώχθησαν και είχαν μαρτυρικό τέλος, εορτάζουν ως μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Στην επιστολή του αυτή ο Πατριάρχης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «Όσοι της Καθολικής Εκκλησίας εστέ τέκνα γνήσια, φεύγειν όλο ποδί τη Λατινική υποταγή». Έτσι φεύγει ο Βαρθολομαίος, τη Λατινική υποταγή και τα συλλήτρουργα, όπως τραβάει ο Άγιος Γερμανός τους επισκόπους του από τη Λατινική υποταγή στην Κύπρο, στους Λατίνους. «Και μη δε ευλογίαν εκ των χειρών αυτών λαμβάνειν την τυχούσαν». Την παραμικρή ευλογία δεν θα πάρετε από τα χέρια του, από τα χέρια των Λατίνων. «Κρίσον γαρεστή εν τη οίκης ημών προσεύξαστε κατά μόνας», καλύτερα στα σπίτια σας να κάτσετε και να προσεύχεστε κατά μόνας, «ή επ' εκκλησία συνάγεστε με τα Λατινοφρόνων». Παραπομπή από το μεγάλο ιστορικό Κωνσταντίνο Σάθα με θεοσεωνική βιβλιοθήκη που έχω στη βιβλιοθήκη μου. 7ο περιστατικό, σύνοδος ή μάλλον ψευδοσύνοδος της Λιών, 1274. Αίμα και εδώ, αγώνας, ομολογία και αίμα μαρτύρων και ηρώων της πίστεως. Αποφασίστηκε η ένωση των εκκλησιών. Κλήρος και λαός
αντέδρασε έντονα. Αγιορείτες πατέρες έστειλαν στον αυτοκράτορα Μιχαήλ 8 τον Παλαιολόγο, τον αποκαλούμενο Αζημίτη, λόγω των φρονιμάτων του, μνημειώδη ομολογιακή επιστολή και στη συνέχεια διέκοψαν το μνημόσυνο του Λατινόφρονα Πατριάρχου Ιωάννου του Βέκου. Κόψαν το μνημόσυνο οι Αγιορείτες πατέρες. Και βέβαια θα τους κόψουν το κεφάλι σε λίγο, στη συνέχεια. Το 1280 καταφθάνουν στο Άγιον Όρος αυτοκράτορας και πατριάρχης με στρατό, αποφασισμένοι να επιβάλλουν το μνημόσυνο δια της βίας του Πατριάρχου. Όσοι πατέρες έμειναν σταθεροί, εκεί είναι η εικόνα τους, μαρτύρησαν και εορτάζονται από την Εκκλησία ως οσιομάρτυρες. Για να ακούσετε πότε γιορτάζουν. Οι Ιβυρίτες ευλήθησαν στη θάλασσα και η μνήμη τους στελείται 13 Μαΐου. Και όχι σε τίποτα φανταστικά συναξάρια των ζηλωτών, των παλιωμερολογητών, αλλά στα συναξάρια της Αποστολικής Διακονίας, παρακαλώ, είναι γραμμένα αυτά. Οι ζωγραφίτες εκάησαν 26 στον αριθμό στον πύργο της Μονής και εορτάζουν 22 Σεπτεμβρίου. Οι βατοπεδινίοι ετελειώθησαν διαγχώνης και τιμώνται 4 Ιανουαρίου. Οι ενκαριές ετελειώθησαν άλλοι διαγχώνης και άλλοι διαξήφους και εορτάζουν 5 Δεκεμβρίου. Όλα αυτά έγιναν 6 χρόνια μετά την ψευδοσύνοδο της Λιών 1274 και 4 χρόνια πρώτη συνόδου της Ορθοδόξου Συνόδου της Κωνσταντινούπολης το 1284, με την οποία αποκηρύχθηκε η Ένωση της Λιών και καθαιρέθηκε ο Πατριάρχης Ιωάννης Βέκος. Ολοκληρώνεται, έχει ακόμα πολύ. Όχι, δεν είναι πολύ. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα, τελευταίο είπαμε. Γιατί πρέπει, πρέπει να, ανοίξουμε το διάλογο. Τρεις σελίδες είναι. Ησυχαστική Έρης, 8. Ο παπικός μοναχός Βαρλαάμ ο Καλαβρός έρχεται στην Ανατολή, υποδύεται τον Ορθόδοξο και μάλιστα το ζηλωτή, φοβερός γνώστης και θεολογίας, ψεύτικης βέβαια όπως εκείνος την ήθελε παπικής, και των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Διαδίδει τα σαθρά του δόγματα προκαλώντας σύγχυση και χλεβάζοντας τους Ορθόδοξους μοναχούς που προσεύχοντο και έβλεπαν το άκτιστο φως. Τις πλανεμένες απόψεις του ασπάζονται λόγοι του Βυζαντίου, Γρηγοράς, Ακίνδυνος και άλλοι, αλλά και επίσκοποι και αυτός ο Πατριάρχης Ιωάννης Καλέκας. Ο στήλος της Ορθοδοξίας τότε, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, διέκοψε το μνημόσυνο του Πατριάρχου. Δια τούτο και αναθεματίστηκε και φυλακίστηκε στη φυλακή των Ανακτόρων 4 χρόνια περίπου, από το 1343 ως το 1347, μέσα στη φυλακή ο Άγιος Γρηγόριος. Οι Ορθόδοξοι όμως, σύνοδοι του 1347-1351, οι οποίες θεωρούνται από πολλούς, όπως από τον πατέρα Γιώργιο Μεταλλινό και τον κοιμηθέντα μεγάλο διδάσκαλο της Ορθοδοξίας, τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη, θεωρούνται από πολλούς, αυτούς εννοώ, ως οικουμενικές αυτές οι σύνοδοι που απεκατέστησαν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και τον εξέλεξαν αντί ποινής, τον εξέλεξαν Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης και παραλίγο Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Ας ακούσουμε το ελεηνό ανάθεμα κατά του προμάχου της Ορθοδοξίας Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Τον Παλαμάν και τους ομόφρονας αυτό, τολμήσαντας ακανονίστος και ακρίτος αποκόψε το μνημόσυνόν μου από τη ζωαρχικής και Αγίας Τριάδος δεσμό καθυποβάλλομεν και το αναθέματι παραπέμπομεν. Ιωάννης, ελέο Θεού, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης. Ένατον, η ψευδοσύνοδος Φεράρας Φλωρεντίας, 1438-1439, αποφασίστηκε εκεί η Ένωση των Εκκλησιών. Δεύτερη φορά. Ο μόνος που δεν υπέγραψε ως γνωστόν ήταν ο επίσκοπος Εφέσου ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, 1392-1444, ο οποίος και διέκοψε το μνημόσυνο του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως τελεσίδικα, δεν συλλειτούργησε ποτέ πλέον με κανέναν επίσκοπο από εκείνους που υπέγραψαν την Ένωση και με τον Πατριάρχη. Επιπλέον άφησε, το δεύτερο Πατριάρχη, γιατί ο ένας πέθανε εκεί πέρα, επιπλέον άφησε επιθανάτια υποθήκη να μην γίνουν δεκτοί Πατριάρχης και επίσκοποι που υπέγραψαν ούτε με τα θάνατον να τον πλησιάσουν, ούτε στην κηδεία του, ούτε στα μνημόσυνά του, από τιμή δήθεν προς αυτόν. Σχετικά με το μνημόσυνο του Πατριάρχου και τον Λατινοφρό, εκφεύγειν άπαση τρόπης την κοινωνίαν αυτού του Πατριάρχου και μήτε συλλειτουργήν αυτό, μήτε μνημονεύειν αυτού, μήτε αρχιερέα τούτον, αλλά λύκον και μισθωτών υγείστε. Και όλα αυτά
μετά την ψευδοσύνοδο από την Ορθόδοξο Σύνοδο Κωνσταντινούπολεως του 1450, η οποία δικαίωσε τους αγώνες του Αγίου Μάρκου και κατεδίκασε τους λατινόφρονες. Δέκατο περιστατικό. Σας παρακαλώ, συντομεύω. Τελειώνω. Είσαστε ήδη 15 λεπτά. Αυτό εδώ είναι. Ναι, αλλά είσαστε ήδη 15 λεπτά. Μετά όμως έχω από τις αναφορές αυτές σε περιστατικά από την ιστορία της Εκκλησίας, το δικαίωμα και το καθήκον της διακοπής του μνημοσύνου Πατριάρχου. Ας το περάσω. Να σας σεβαστώ, αν και οι προηγούμενοι παραβίασαν περισσότερο από μένα. Είσαστε ήδη 15 λεπτά, ζητώ συγγνώμη. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωτηρία είναι ο καθαρός βίος και η ορθή πίστη. Ο οικουμενισμός κάθε άλλο παρά ορθή πίστη είναι. Όσα θέλουν ας πούν οι υπέρμαχοι του οικουμενισμού. Είναι πανέρεση κατά τον μεγάλο θεολόγο πατέρα Ιωστίνο Πόποβιτ στο Σέρβο. Είναι κάτι χειρότερο από πανέρεση, καθηγητής Ανδρέας Θεοδόρου. Είναι θανάσιμη απειλή για την Ορθοδοξία, Σπυρίδων Μπιλάλης, πατήρ Σπυρίδων Μπιλάλης. Είναι νέα Βαβυλώνια εχμαλουσία κατά τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό. Είναι η μεγαλύτερη πλάνη της εποχής μας, ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος πειρασμός κατά τον Ναυπάκτου Ιερόθεο. Είναι αίρεση κατά τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Μάλιστα, το είπε τρεις φορές. Τα παγκόσμια κέντρα εξουσίας, οι εργολάβοι της πολυθρύλητης παγκοσμιοποίησης που κατευθύνουν τις τύχες του πλανήτη, φιλοδεξούν να καταστήσουν τον οικουμενισμό την πανθρησκεία του μέλλοντος. Ένα είδος ομοσπονδίας θρησκειών με πνευματικό πλανητάρχη τον Πάπα. Με σατανική πανουργία όλα οδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η μόνη διέξοδος από το πλέγμα αυτό του θανάτου, στο οποίο έχουν μπλέξει όλες σχεδόν στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, είναι η διακοπή του μνημοσύνου. Αριανισμός, μονοφυσιτισμός, μονοθελητισμός, οικονομαχία, παπισμός είναι οι αιρέσεις μιας άλλης εποχής, ο οικουμενισμός είναι η πανέρεση της εποχής μας. Είναι αλήθεια πως τα τελευταία χρόνια γράφονται πολλά και έξοχα κείμενα γύρω από το καρκίνωμα αυτό της Εκκλησίας στον οικουμενισμό. Όμως ελάχιστοι μιλούν για τη διακοπή κοινωνίας και ελάχιστοι το πράττουν, όπως ο σεβαστός πατέρας Ευθύμιος Τρικαμινάς, που είναι ο πρόσφατος εκ των αγωνιστών πάνω σε αυτό το θέμα και με τα ωραία που μας είπε. Όμως ελάχιστοι μιλούν, οι πατέρες και οι αδελφοί αυτοί ομοιάζουν με τους χειρουργούς εκείνους που κάνουν άριστες διαγνώσεις, δεν δίνουν όμως κανένα φάρμακο για θεραπεία και δεν κόβουν το σαπρό εκείνο άκρο του ασθενούς που πάσχει από γάγκρενα. Και το φάρμακο αυτό στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα, η διακοπή κοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Ειλικρινά ευχαριστώ όλους σας και τώρα ξεκινάμε και μπαίνουμε μάλλον στο τρίτο μέρος αυτής της ημερίδας και θα ήθελα να πω το εξής. Θα ήθελα να θέσω ένα γενικότερο ερώτημα. Παρακολουθήσαμε όλους τους συζητητές με πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά ήθελα να τεθεί το εξής ερώτημα. Έχουν ισχύ οι εκκλησιαστικές ποινές που επιβάλλονται και πώς διαχωρίζουν τη θέση τους έναντι των οικουμενικών? Αποδέχονται οι Άγιοι Πατέρες τις ποινές αυτές ως ισχύουσες ή τις παραβλέπουν? Τώρα, εδώ θα υπάρξει μια διαδικασία, από ό,τι μου έχουν δώσει εδώ οι οργανωτές, θα υπάρξει μια διαδικασία. Θα υπάρξουν ερωτήματα και μέσα σε αυτά τα ερωτήματα τα οποία θα υπάρξουν, αν υπάρχουν βέβαια, θα τα φέρετε εδώ, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα για το κάθε θέμα του κάθε εισηγητή, ένα τρίλεπτο, αν έχουν δηλαδή να σας ρωτήσουν, από ένα τρίλεπτο να απαντάτε στις ερωτήσεις που θα σας κάνουν. Ωραία. Οπότε συμφωνούμε σε αυτή τη διαδικασία, πατέρες? Συμφωνούμε. Ωραία. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, άρα, θα δώσουμε έτσι 2-3 λεπτά, ένα χρόνο, για να μπορέσουμε να μαζέψουμε τα χαρτιά, ναι. Τυπικό είναι αυτό. Μία υπόδειξη. Ναι, ναι. Οι ερωτήσεις θα απευθύνουν οι ερωτώντες στον αντίστοιχο. Ναι, αυτό. Αυτό ακριβώς είπα. Μα ακριβώς αυτό και συμφωνώ. Ακριβώς αυτό είπα και συμφωνώ μαζί σας. Μισό λεπτό. Να δώσουμε δηλαδή 2-3 λεπτά χρόνο να μαζευτούν τα χαρτιά και από εκεί και πέρα, χωρίς να γίνει διάλειμμα δηλαδή και σκορπίσουμε. Συγγνώμη. Ναι. Ναι. Μισό λεπτό. Και εδώ, συγγνώμη τότε, να ρωτήσω τους διοργανωτές. Και αυτό που λένε εδώ για τα ερωτήματα.
αναπροσέρχεται στο βήμα να κάνει την. Εντάξει, αυτό είναι τυπικό. Ωραία. Συντομεύει και τη διαδικασία. Ωραία. Κάποιος λοιπόν που θέλει να θέσει το ερώτημά του έρχεται εδώ με μια. Ας κρατήσουμε τουλάχιστον τη διαδικασία και τη σειρά. Έτσι. Ναι, να δώσουμε ένα μικρόφωνο. Δώστε ένα μικρόφωνο αν θέλουν να ρωτήσουν κάτι. Πάντως έχει το δικό μου. Ναι. Ναι. Δεν διαφωνώ εγώ. Αυτό διάβασα και προηγουμένως. Και μετά να γίνουμε. Ωραία. Λοιπόν, λύθηκε η διαδικασία αυτή. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν ένα κεντρικό ερώτημα, το οποίο το είπα προηγουμένως. Έτσι. Και να δώσουμε, αλλά πραγματικά θα ήθελα να είναι επί τρίλεπτον για να μπορέσουμε να το... Λοιπόν, και μετά να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Λοιπόν, ξαναβάζω το ερώτημα για να ακουστεί και από τους εισηγητές που θα απαντήσουν. Θα το μεταφέρουμε στο... Ναι. Σαφώς. Απλά να διαβάσω το ερώτημα. Καταρχήν, να διαβάσετε το ερώτημα. Λοιπόν, το ερώτημα είναι γενικότερο και θα απαντήσουν όλοι οι εισηγητές μας. Έχουν ισχύ οι εκκλησιαστικές ποινές που επιβάλλονται εις όσους διαχωρίζουν τη θέση τους έναντι των οικουμενιστών? Αποδέχονται οι Άγιοι Πατέρες μας τις ποινές αυτές ως ισχύουσες ή τις παραβλέπουν? Σύμφωνα με αυτά που μας είπε και ο κ. Σιγιόπουλος, είναι φανερό ότι δεν γίνονται δεκτές αυτές οι ποινές. Ο Άγιος Αθανάσιος Παγωστήλος της Ορθοδοξίας κατερέθηκε και εξορίστηκε 5 φορές και είναι ο στήλος της Ορθοδοξίας. Άρα ουσιαστικά έχει λήξει το θέμα, έτσι. Θέλουν να απαντήσουν οι πατέρες? Όχι. Δώστε μου λοιπόν. Κατηρημένος ακαθαίρετος πύργος. Ωραία. Λοιπόν, θα παρακαλούσα μόνο τους διοργανωτές να με βοηθήσουν από εδώ και πέρα. Θέλω, συγγνώμη, να λειτουργεί ο πατήρ Ευθύμιος και να πάμε να κοινωνάμε από τα χέρια του. Γιατί αυτό που έκανε σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες. Μακάρι όλοι οι ιερείς να είχαν το σθένος, λοιπόν να μην υπολογίζουν θέσεις και τυχερά, να πάβουν τα μνημόσυνα επισκόπων που δεν ορθοφρονούν, δεν ορθοτομούν το λόγο της αλήθειας. Δεν έχουμε ήρωες, κύριε. Δεν έχουμε. Μια θερμή παράκληση από τους διοργανωτές και από τον πρόεδρο να με βοηθήσετε, γιατί από εδώ και πέρα πρέπει να γίνει το εξής. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχω εδώ μπροστά μου, πρέπει να έρθουν οι ερωτήσεις απάνω. Εκτός εάν δεν θα το συνεχίσουμε αυτό, οπότε πρέπει να ξεκινήσω ανοιχτός διάλογος. Πείτε μου, πρόεδρε, τι θέλετε να γίνει. Ωραία, άρα αυτό που θα ήθελα μόνο να πω εγώ είναι το εξής. Να κρατήσουμε μια έτσι διαδικασία, με μια σειρά, έτσι. Να ξεκινήσω, πατέρα Ιωάκιμ. Κατάλογο, ναι, απλά να μου έρχονται τα ονόματα, σας παρακαλώ πολύ, όσο των ομιλητών να έρχονται απάνω. Θέλω να ρωτήσω τους διοργανωτές ποιο Πασχάλι ακολουθεί η Εκκλησία της Φιλανδίας υπό τον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη, το Παπικό ή το Ορθόδοξο. Ένα αυτό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στη Διαφωνία λέει: ο Θεός αγαπά τη διαφωνία των Ορθοδόξων και μισεί την ένωση των Κακοδόξων. Τι σημαίνει αυτό, να μας εξηγήσουν. Και τρίτον, το σημείο της εμφανίσεως του Τιμίου Σταυρού του 1925 είναι ιστορικό ή μύθος? Ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Να φέρνετε τα χαρτιά σας προς τα κάτω, αλλά ουσιαστικά να ξεκινάμε να δίνουμε τις απαντήσεις. Συμφωνείτε με αυτή τη διαδικασία? Ωραία. Θα ήθελα λοιπόν να δοθούν οι απαντήσεις στα ερωτήματα του πατέρα Ιωακήμ και παράλληλα με αυτό, για να με βοηθήσετε οι διοργανωτές που είναι από κάτω, να έρχονται τα χαρτιά των ανθρώπων που θέλουν... Ναι, ευχαριστώ. Γιατί θα καλέσουμε μετά σιγά σιγά... Να απαντάμε, ωραία. Λοιπόν, ωραία. Θέλετε να απαντήσετε εσείς στα ερωτήματα του πατέρα... Είναι ανοιχτό το μικρόφωνο σας. Ακούγεται αυτό? Α, σας παρακαλώ, ανοίξτε το μικρόφωνο εδώ στον πατέρα Δημαρά. Καταρχήν, το θέμα της εμφανίσεως του Τιμίου Σταυρού είναι αναμφισβήτητο, το έχει καταγραφεί σε εφημερίδες. Υπάρχουν
περίπου 2.000 μάρτυρες οι οποίοι βρέθηκαν εκεί τη νύχτα που παρουσιάστηκε και μέχρι πρόσφατα ζούσε και η Αγία Ηγουμένη και αστυνομικοί οι οποίοι βέβαια προσέπεσαν και έκλεγαν και στο τραμ ο τελευταίος οδηγός του, το δρομολογείο του τραμ στην Ομόνια το είδε και μέχρι πρόσφατα υπήρχαν μάρτυρες οι οποίοι μας το διαβεβαίωσαν και στην εκκλησία μας ήρθαν και η Ηγουμένη, η Αγία Ηγουμένη της Μονής ναι, η οποία ζούσε μέχρι πρόσφατα, 17 χρονών κορίτσι ήταν, το εβεβαίωνε. Αυτό είναι αναμφισβήτητο γεγονός. Όσοι προσπάθησαν να τον αμφισβητήσουν, υπάρχουν και φωτογραφίες του πλήθους εκείνης της εποχής. Είναι δημοσιευμένες στην εφημερίδα Σκρίπ εκείνης της εποχής. Λοιπόν, φαίνεται ότι και επί του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, από ό,τι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από την ιστορία και από το βίο εκεί του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, υπήρχαν πολλές διαφωνίες. Και μάλιστα πολύ δύσκολα μπόρεσε να επιβληθεί και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στην Κωνσταντινούπολη, παρότι βεβαίως έκανε υπακοή στον πνευματικό του πατέρα, στον Άγιο Μέγα Βασίλειο, να πάει να αναλάβει τον αγώνα εκεί της Ορθοδοξίας. Υπήρξε διαφωνία των Ορθοδόξων και μάλιστα μέχρι Ήβρεων και μέχρι διωγμών μεταξύ τους. Και αυτό τα γράφει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Κάτι γνώριζε από τις διαφωνίες των Ορθοδόξων. Και βεβαίως έχουμε στην ιστορία και άλλα τέτοια σχίσματα, το Αντιοχιανό σχίσμα, το Μελετιανό σχίσμα και πλήθος άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Και επί Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, το αναφέραμε προηγουμένως, 7 αναφέρονται παρατάξεις. Δια τούτο γάρ, λέει, και αρεσχυλία και σχίσματα γίνονται εν ημίν. Και μάλιστα γι' αυτό και μερικοί εκ των οικουμενιστών κατηγορούν τον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη ότι δεν έκανε καλά, γιατί έκανε πολλά σχίσματα τάχα στην Εκκλησία. Γιατί εφάρμοσε το σχετικό κανόνα, το 15ο της Πρωτοδευτέρας, 21ο Αποστολικό, αλλά και πριν ακόμη, όπως διαβεβαιώνει ο αείμνηστος Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος, αναφέρει τη διακοπή κοινωνίας επί Νεστορίου των πιστών της Κωνσταντινούπολεως, αλλά και ενδιάμεσα, πριν ακόμη από τον κανόνα της Πρωτοδευτέρας, έχουμε τη διδασκαλία του Αγίου Σοφρονίου, ο οποίος ξεκάθαρα διδάσκει ότι οφείλουν οι πιστοί και οι Ορθόδοξοι να συνάζονται, να μαζεύονται, να προσεύχονται σε ευκτηρίους οίκους και να μην κοινωνούν καθόλου. Δηλαδή η προεργασία υπήρχε όλη. Υπήρχε και ο Αποστολικός Κανόνας, αλλά ήρθε μετά αργότερα ο Μέγας Φώτιος, ο οποίος έκανε τον σχετικό κανόνα. Την τρίτη ερώτηση δεν τη θυμάμαι. Το Πασχάλιο είναι ξεκάθαρο βεβαίως ότι ο Φιλανδίας Ιωάννης ακολουθεί το νέο ημερολόγιο που πίπτει στο ανάθημα, συγγνώμη, το παπικό. Το παπικό ημερολόγιο και γιορτάζει Πάσχα μαζί με τους παπικούς και υποπίπτει στο ανάθημα το αντίστοιχο κανόνα της Συνόδου της Αντιοχίας. Και μάλιστα, όπως γράφει και ο Κάλιστος Γουέαρ στο βιβλίο του, το σχετικό Ορθόδοξος Εκκλησία, νομίζω ονομάζεται, ότι σε πολλές τοπικές εκκλησίες ανά τον κόσμο, πιλωτικά, λειτουργούν και γιορτάζουν με το παπικό εορτολόγιο και το Πάσχα. Βεβαίως και είναι συλλειτουργός όλων. Θα ήθελα να παρακαλέσω την κατανόησή σας. Μου ήρθε ένα χαρτί τώρα από τους διοργανωτές και ειλικρινά θα ήθελα να με βοηθήσετε ως προς αυτό. Θα ήθελα να πω ότι ο Αρχιμανδρίτης Πατέρας Κυπριανός από το Μοναστήριο του Αγίου Κυπριανού, και επειδή μάλλον από ό,τι με ενημέρωσαν πρέπει να έχει ένα πρόβλημα υγείας, θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω τον γραμματέα του Συλλόγου, τον Βασίλη τον Γιουργαντά, να έρθει να αναγνώσει ένα πολύ 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 μικρό κείμενο, έτσι, γιατί με ενημέρωσαν ότι είναι θέμα υγείας και πρέπει να φύγει, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, είναι μια επισήμανση που απευθύνεται προς τον Πατέρα Ευθύμιο Τρικαμινά. Οι θέσεις του ότι αρκεί εν καιρό αιρέσεως μόνο η διακοπή μνημοσύνη του αιρετικού επισκόπου δεν είναι ορθή. Δεύτερον, ο Όσιος Θεόδωρος του Δίτης σε ειδική ad hoc επιστολή του υποστηρίζει ότι εν καιρό αιρέσεως δεν γίνονται άπαντα κατά την τάξη των ιερών κανόνων και ότι καλώς οι Ορθόδοξοι της Ανατολής, διοκόμενοι υπό των οικονομάχων, εζήτησαν από τη Δύση και επέτυχαν υπερόριες και χειροτονίες. Πατήρ Κυπριανός. Ευχαριστούμε πολύ. Κοντά στο μικρόφωνο για να ακούγεστε. Στην περίπτωση που έχουμε του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτη, επειδή έχω μελετήσει και έχω γράψει και κάποιο βιβλίο για αυτή την περίπτωση, δεν είναι έτσι τα πράγματα, όπως λέει ο Γέροντας. Δηλαδή, ο Άγιος Θεοδόρος του Στουδίτης έκοψε το μνημόσυνο, αλλά δεν εμνημόνευε κανέναν άλλον. Και δέχεται στις επιστολές του που του κάνουν ερωτήσεις, είτε όταν ήταν στη φυλακή, τον ερωτούσαν επειδή ήταν ο στήλος της Ορθοδοξίας και όλοι απευθύνοντας αυτόν. Και λέει, πώς θα δεχθούμε κάποιον που επιστρέφει από την αίρεση, λέει, αν ομολογήσει. Το έχω εδώ μπροστά μου το κείμενο, δεν σας το διάβαζα, μην σας κουράσω. Αν ομολογήσει, λέει, την αλήθεια,
επιτιμάει έναν ηγούμενο που είχε δεχθεί κάποιον επίσκοπο αιρετικό να κάνει χειροτονία στη μονή του, ιερέως, και λέει: αν ο επίσκοπος ομολογεί στην αλήθεια, ευθύς αμέσως είναι δεκτές και χειροτονίες του. Όντως, λέει, εντιαιρέσει, ους χειροτονεί τι αληθεία είναι ιερείς του Θεού. Εφόσον ο επίσκοπος, λέει, βρίσκεται στην αίρεση και ομολογεί την αίρεση, οι χειροτονίες του είναι άκυρες. Αν ομολογήσει, λέει, την αλήθεια, ευθέως κάνουμε δεκτές και τις χειροτονίες του. Είναι θέση του Αγίου Θεοδωρητού αυτού, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος επίσκοπος να μας χειροτονεί, κάποιος άλλος, ας πούμε, να κάνουμε σύνοδο, να βάλουμε κάποιον αρχιεπίσκοπο και να υπάρχει ο αιρετικός επίσκοπος χωρίς να έχει φύγει από τη θέση του. Γιατί κάνουμε ένα δικέφαλο σώμα. Ένας είναι ο θρόνος και εμείς έχουμε δύο επίσκοπους. Τον έναν τον ψεύτικο, τον αιρετικό, πρέπει να τον βγάλουμε. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν βάλαμε και Πάπα όταν έγινε αιρετικός ο Πάπας. Γιατί δεν βάλαμε άλλον Πάπα να έχουμε πέντε πατριαρχία. Δεν μπορέσαμε να τον βγάλουμε από τη θέση του. Είχε αδυνατήσει το Βυζάντιο τότε. Ο παπισμός ήταν με τους δυτικούς ηγεμόνες πανίσχυρος. Δεν μπορούσαμε να τον βγάλουμε από τη θέση του και τον αποκόψαμε. Δεν τον μνημονεύαμε, δεν τον είχαμε μέσα πέντε πατριάρχες Ορθόδοξους, αλλά δεν βάλαμε και άλλον στη θέση του μέχρι ότου φύγει ο αιρετικός. Αυτή ήταν η θέση του Αγίου Θεοδότου Τρίτου. Δηλαδή, έρχεται κάποιος στην Ορθοδοξία, ομολογεί την αλήθεια, γίνεται δεκτή και η χειροτονία. Που η χειροτονία είναι τα μυστήρια που τελεί ή που ετέλεσε. Όντως, λέει όμως, εντιαιρέσει, είναι άκυρες και οι χειροτονίες που κάνει και τα μυστήρια που τελεί. Οτιδήποτε κάνει δηλαδή ο αιρετικός. Αυτά τα πράγματα εγώ τουλάχιστον διάβασα και μελέτησα στον Αγίου Θεοδότου του Δίτη. Αν ο αιρετικός δεν επανέλθει, ό,τι κάνει είναι άκυρο. Όσοι επιστρέφουν από την αίρεση στην Ορθοδοξία, λέει ο Άγιος Θεοδός, γίνονται δεκτές οι χειροτονίες του που έγιναν στην αίρεση. Ό,τι έχει κάνει στην αίρεση, όταν επιστρέψει στην Ορθοδοξία, είναι δεκτό, γίνεται δεκτό. Αυτό είναι οικονομία, βεβαίως. Λέει σε καιρό αιρέσεως, δεν γίνεται όπως στην ειρήνη. Κάνουμε οικονομία. Δηλαδή, όταν είσαι στην αίρεση, είναι άκυρα τα μυστήριά σου, όταν έρθει στην Ορθοδοξία, είναι έγκυρα, τα δέχεται η Εκκλησία σαν έγκυρα τότε. Εν καιρό αιρέσεως, λέει, δεν είναι όπως γίνεται στην ειρήνη, κάνουμε μια οικονομία και τα δεχόμεθα σαν έγκυρα τότε. Όσο είναι στην αίρεση ο άνθρωπος, είναι άκυρα τα μυστήρια. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην γίνεται έτσι διάρκης διάλογος. Έχω ένα ερώτημα εδώ. Να γίνετε ερωτήσεις, να γίνονται ερωτήσεις. Γράψτε μας όπως ήρθε εδώ. Θέλω να σας διαβάσω μια στιγμή το κείμενο του Αγίου Θεοδόρου. Του κάνουν μια ερώτηση και του λέει. Έχω ένα ερώτημα για σας μετά. Το πρεσβυτέρο και ηγουμένο, καλώς απεκρίθης, ηρχθήνε της λειτουργίας, τους νυνή χειροτονηθέντας, υπό του ευρεθέντος, λέγοντας δε όμως ότι κακώς εγέννητο η σύνοδος και απολόλαμεν. Διατί η γάρ ομολογών, ου φεύγει την απώλεια, διαστέλωνε αυτόν της αιρέσεως, ή να μένει παραθεώ επίσκοπος, και η σύν αυτού δεκτέ, η χειροτονίε αυτήκα. Ή διατί... προκειμένη σε αιρέσεως εις χειροτονίαν ο ηγούμενος προήγαγε τους αδελφούς αιρετικήν, αν ούν ο χειροτονί σας όρθωσεν, ειν αυτής ευθύς ιερουργήν. Όντως δεν διαιρέσει, δια το αναφέρει αυτών αιρετικών, καν το φρόνημα λέγει έχει υγιές, ουχ ίοντε ους χειροτονί τη αληθεία είναι λειτουργούς Θεού. Είναι ξεκάθαρη η θέση του Αγίου Θεοδωρητού. Δηλαδή, όσο βρίσκεται στην αίρεση ο επίσκοπος που έκανε αιρετική χειροτονία, είναι άκυρα. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτός που χειροτώνησε να λειτουργήσει. Είναι καθυρημένος αυτός. Όταν όμως ομολογήσει την αλήθεια ο επίσκοπος που έκανε τη χειροτονία στο μοναστήρι, γίνεται δεκτή και η χειροτονία του και μπορεί να λειτουργήσει και αυτός. Αυτά λέει ο Αγίος Θεοδωρητός. Να τα έχουμε εδώ τα κείμενα. Ωραία. Έχω ένα ερώτημα. Σας είδα. Έχω ένα ερώτημα που έχει προηγηθεί για τον πατέρα Δημαρά και θα είσαστε μετά εσείς. Και δεν μπορώ να παρακολουθώ συνέχεια. Ας κρατήσουν από κάτω μια σειρά, σας παρακαλώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο είναι για τον πατέρα Νικόλαο Δημαρά. Λέει να μας πει ο πατέρας Δημαράς πώς βρήκε, λέει, το κουράγιο και αποτυχίστηκε και πώς ένιωθε μετά από αυτήν την διαδικασία. Αυτό είναι το ερώτημα για τον πατέρα Δημαρά. Είναι προσωπικό και απευθύνεται, ας πούμε, στη ζωή μας. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι, να σας πω, αδελφοί και πατέρες, γιατί και στη Γερμανία που ήμασταν πρώτα εμείς, εκεί την Εκκλησία τη στηρίζαμε εμείς και δεν μας στηρίζει η Εκκλησία. Δεν μας κακοφάνει δηλαδή και πολύ ότι μας κόπηκε ο μισθός και η ασφάλεια, πράγμα το οποίο φοβούνται πολλοί από τους κληρικούς, οι οποίοι πληρώνουν και έχουν και οικογένειες και είναι δύσκολο βεβαίως να αποτυχιστούν. Αλλά από την άλλη μεριά, γιατί φοράμε το ράσο, δεν πρέπει να το τιμάμε. Πιστεύουμε στον Θεό, ή πιστεύουμε στον Θεό, ή δεν πιστεύουμε στον Θεό. Αν πιστεύουμε στον Θεό, τα πάντα πρέπει να κάνουμε και να δώσουμε και τη ζωή μας και την πίστη μας και την υγεία μας και το αίμα μας και την οικογένειά μας μαζί να θυσιάσουν. Αυτό παραλάβαμε τους Αγίους Πατέρες. Και αισθανθήκαμε πραγματικά μεγάλη χάρη. Δηλαδή, πραγματικά
Αν δεν είχαμε τη χάρη του Θεού μέσα σε τόσους διωγμούς, περισσότερο διωγμούς ιδεολογικούς από όλες τις πλευρές, αισθανθήκαμε τη χάρη του Θεού. Είχαμε ευλογία από Αγίους Γεροντάδες, από ασκητές της Ερήμου, από τον θαυμαστό γέροντα τον Παπαμόδεστο, ο οποίος είχε πράγματι χάρισμα από τον Θεό. Και βρήκαμε και αδελφούς. Βρήκαμε δηλαδή αδελφούς οι οποίοι μας στήριξαν, οι οποίοι πολλοί από αυτούς είναι παρόντες εδώ και ευκαιρία τους ευχαριστώ. Για αυτό να μην φοβάται κανείς να προχωρήσει. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον πατέρα Νικόλα. Να δοθεί το μικρόφωνο στον πατέρα να μας πει το όνομά του και την ερώτηση και πού την απευθύνει. Είμαι ο πατήρ Κυπριανός. Ζητώ συγγνώμη και ευχαριστώ πολύ. Έθεσε ένα ερώτημα στον πατέρα Ευθύμιο τον Τρικαμινά, αλλά δυστυχώς η απάντησή του είναι εκτός θέματος. Δεν αμφισβητούμε αυτά που είπε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Στον Άγιο Θεόδωρο του Στοδίτη, τον οποίο θα μου επιτρέψει να τον πληροφορήσω ότι επίσης τον έχω μελετήσει αρκετά, με τη χάρη του Θεού, υπάρχει η επιστολή στην οποία απαντά ad hoc επάνω στο θέμα που έδειξε ο πατήρ Τρικαμινάς. Δηλαδή, τι ναι στον Ορθοδόξων, τον ερώτησαν, εάν η των Ορθοδόξων της Ανατολής της Κωνσταντινούπολης, εάν οι χειροτονίες τις οποίες έλαβαν οι Ορθόδοξοι ιδιοκόμενοι εκ της Δύσεως, υπέρ ορίως, ήταν νόμιμες ή όχι. Βρισκόμεθα εν καιρό αιρέσεως. Στην Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει δυνατότητα χειροτονίας Ορθόδοξων κληρικών και οι ιδιοκόμενοι Ορθόδοξοι απευθύνονται στην Ορθόδοξούσα Δύση. Η Δύση τότε ήταν Ορθόδοξος. Και έλαβαν χειροτονίες από τη Δύση και ο Άγιος Θεόδωρος λέει ναι, καλώς έγιναν, ναι μεν παρά τους κανόνας, γιατί μια υπερόριος χειροτονία είναι βεβαίως παρά τους κανόνας, αλλά λόγω του διωγμού είναι σωστή αυτή η πράξη και οι χειροτονίες είναι νόμιμες και κανονικές. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει σήμερα, όπου ακριβώς εδώ δεν υπήρχε δυνατότητα λήψεως ορθοδόξων χειροτονιών στην περιοχή της Ελλάδος και απευθύνθησαν οι Ορθόδοξοι ιδιοκόμενοι, απευθύνθησαν στο εξωτερικό. Έχουμε υπερόριες χειροτονίες, διότι έπρεπε να σωθεί η αποστολική διαδοχή. Η ad hoc, δηλαδή υπάρχει επιστολή. Δυστυχώς δεν ήξερα ότι θα αντιμετωπίσω αυτό το ζήτημα, την έχω μπροστά μου. Το έχω υπόψη μου αυτό, να σας απαντήσω. Την έχουμε παρουσιάσει και την έχουμε σχολιάσει. Θέλετε να σας απαντήσω πάνω σε αυτό. Αλλά δεν απαντήσατε προλίγο. Ναι, να σας απαντήσω. Γιατί είπατε, συγγνώμη, ότι εν καιρό αιρέσιος διακόπτουμε μνημόσυνο και περιμένουμε εκεί. Μα συγγνώμη, και πώς θα διατηρηθεί η αποστολική διαδοχή. Αυτό ακριβώς σας είπα κι εγώ. Πώς. Δηλαδή, αυτοί οι ιερείς που λέτε είχαν έρθει από τη Δύση. Δεν τους είχαμε στείλει να χειροτονηθούν στη Δύση. Γιατί στην Ανατολή είχαμε και αρχιεπισκόπους. Ήταν ορθόδοξοι να χειροτονηθούν στη Δύση για να μπορεί να συνεχιστεί ο αγώνας στην Ανατολή. Όχι. Ήρθανε κάποιοι από τη Δύση χειροτονημένοι και λέει μπορούμε να τους δεχθούμε εδώ στην Ανατολή να μας λειτουργούν. Αυτοί έχουν χειροτονηθεί, εκεί κάτω χειροτονήθηκαν. Και ήρθαν εδώ. Δεν είχαν δηλαδή ιερείς στην Ανατολή. Ο Άγιος Ιωσήφ, ο Αρχιεπίσκοπος. Ήταν υπερόριες χειροτονίες, πατήρ Τρικαμινά. Ναι, ήταν υπερόριες χειροτονίες. Είχαν πάει στη Δύση και χειροτονηθήκαν και ήρθαν εδώ. Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τους στείλαμε να χειροτονηθούν γιατί δεν μπορούσαν να χειροτονηθούν εδώ.